Γεια σας. Φίλοι και φίλες, άλλη μια εκπομπή για το Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών Ελλάδας. Το ΚΕΦΕ, το περίφημο ΚΕΦΕ. Το πόσο είναι Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών έχει φανεί. Και έχει φανεί κατά τρόπο πανηγυρικό ότι το κέντρο, το περίφημο Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών, κάθε άλλο παρά με τη φιλοσοφία ασχολείται, είναι επίσημη θρησκεία, παρόλο ότι όταν είχε έρθει εδώ ένας από τους δικηγόρους του ΚΕΦΕ είχε αρνηθεί ότι η σαντιολογία είναι θρησκεία, και αυτό φαίνεται καθαρά και από τα έγγραφα τα οποία και θα σας διαβάσουμε απόψε. Αλλά πριν προχωρήσουμε, θα θέλουμε για μια ακόμη φορά να απευθυνθούμε εις τον Έλληνα, γενικά εις τον Έλληνα, είτε είναι Ορθόδοξος, είτε είναι Καθολικός, είτε ανήκει σε οποιοδήποτε άλλο δόγμα. Το ΚΕΦΕ είναι θρησκεία. Είναι μια θρησκεία νέα, με τελετές, με τελετουργικές καταστάσεις, με τα σχετικά βιβλία, με τα πάντα. Και πρέπει να τη δεχτούμε έτσι, να την κρίνουμε έτσι. Είναι μια αίρεση η οποία μπήκε μέσα στον χώρο εδώ της Ελλάδος, η οποία κατακτά σιγά σιγά έδαφος, και θα πρέπει, αν όχι με την κακή λέξη και την έννοια, με την κακή έννοια της λέξεως να καταπολεμηθεί, θα πρέπει όμως να αντιμετωπιστεί σοβαρά, διότι ο ρόλος αυτής της θρησκείας δεν είναι ρόλος θρησκείας, διότι σε καμία θρησκεία του κόσμου δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις, δεν υπάρχουν εχθροί, δεν υπάρχουν σύμμαχοι, δεν υπάρχουν μεσάζοντες, δεν υπάρχουν πολιτικά άλλα ενδιαφέροντα και καταστάσεις, όπως προκύπτει μέσα από τα έγγραφα του ΚΕΦΕ του Ιδίου, όπου είχαν κατασχεθεί από τη γνωστή επέμβαση των εισαγγελικών αρχών πριν από λίγους μήνες. Είχαμε όμως τονίσει σε προηγούμενες εκπομπές ότι μέσα στα έγγραφά τους ανακατεύουν και κάποια ονόματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την υπόθεση του ΚΕΦΕ. Βρεθήκαν όμως, όπως βρέθηκε το όνομα του κυρίου Σωτήρη Παπαπολίτη, ο οποίος έκανε την γνωστή δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα και βροντοφώναξε από αυτή εδώ τη θέση ότι ουδεμία σχέση έχει με το ΚΕΦΕ, ούτε τους γνωρίζει, ούτε θέλει να τους γνωρίζει, ότι είναι Έλληνας και Ορθόδοξος και δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα τερτύπια. Είχαμε μιλήσει τότε βάσει των εγγράφων τα οποία είχαμε στα χέρια μας και για τον πρώην συνεργάτη της Τηλετόρα, τον κύριο Ντένι Ζαφύρη. Τον κύριο Ντένι Ζαφύρη τον αναφέρουν σε πολλές καταστάσεις δικές τους, από τα έγγραφα τα οποία κατασχέθησαν από τον εισαγγελέα κύριο Ιωάννη Αγγελή, και μάλιστα τον είχαν παρουσιάσει ότι είναι μασόνος, ότι είναι ένας εκ των φίλων τους των ισχυρών συμμάχων, τον είχαν βαθμολογήσει και με βαθμούς 30, και φυσικά τον είχαν παρουσιάσει και με μια άλλη ετικέτα, ότι γνώριζε πάρα πολλά πράγματα για την ζωή μας και θα τα παρουσίαζε από ένα κανάλι στον Πειραιά. Ο κύριος Ντένις Ζαφύρης, του οποίου επλαστογράφησαν και τη φωνή σε προηγούμενη εκπομπή και ότι μας τηλεφώνησε και είπε ότι δεν μας γουστάρει και γι' αυτό δεν μας δηλώνει, είναι απόψε εδώ δίπλα μου, κοντά μου, και ο οποίος από πρώτο χέρι θα μας πει ακριβώς τις απόψεις του, θα μας πει τις σχέσεις που είχε ή που δεν είχε με το ΚΕΦΕ, όπως βέβαια κοντά μας, όπως πάντα, γιατί η εκπομπή αυτή γίνεται από μένα και από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και νομικό σύμβολο και στέλεχος της Τηλετόρα, βασικός στέλεχος της Τηλετόρα, τον κύριο Χρήστο Ρίζο. Ντένι, σε καλωσορίζω. Γρηγόρη, καλώς σας βρήκα πάλι. Εάν σε αδικήσαμε, δεν φταίμε, τα χαρτιά φταίνε, έτσι. Το όνομά σου... Καταρχήν, επειδή είχα τη χαρά και την τιμή να δουλέψω στο κανάλι αυτό και να συνεργαστώ και με Ζήσου και με τον Χρήστο το Ρίζο, ήξερα ότι το κανάλι αυτό είναι ένα κανάλι σοβαρό που, ας το πούμε στη λαϊκή μας έκφραση, δεν χαρίζει μύγα στο σπαθί του. Μάλιστα. Του αρέσει η αλήθεια, του αρέσει να βάζει τα πράγματα σε μία τάξη
και παρόλο που με ξέρατε πάρα πολύ καλά και για το ήθος μου και για την εργατικότητά μου και για τις εντυπώσεις που άφησα φεύγοντας από την τηλετόρα, παρόλα αυτά και χαίρομαι... Δεν κατηγορήσαμε για το ήθος σου. Δύο λεπτά, όχι. Και χαίρομαι όμως, Γρηγόρη, ότι μπροστά στην αλήθεια και στο να πεις ορισμένα πράγματα όπως είναι, δεν δίστασες να αναφέρεις και το όνομά μου. Μα δεν είναι μόνο. Και να σε καλέσω εδώ, να πεις την άποψή σου. Βεβαίως. Και να πεις εσύ ακριβώς αυτό που πρέπει να πεις. Λοιπόν, την αλήθεια, τη δική σου αλήθεια. Καταρχήν, μάλιστα είχε εκφράσει και την... ο Γρηγόρης την ώρα που το διάβαζε, γιατί τα διάβασε εδώ μπροστά, παρουσία μας. Ναι, ναι. Ούτε εγώ τα είχα δει προηγουμένως. Είχε εκφράσει την απορία του. Όπως εξέφρασε την απορία του για τον Σωτήρη του Παπαπολίτη, που είναι χρόνια φίλος του, και τον εκάλεσε την ίδια μέρα, εκάλεσε και σε ένα από τις τηλεοράσεις. Και για να σου πω την αλήθεια, Ντένι, εξεπλάγει με όταν άκουσα εγώ, γιατί είχα το τηλέφωνο, άκουσα εγώ μία φωνή να μου λέει «Δεν γουστάρω να σας μιλήσω, δεν γουστάρω, δεν τον πάω, όχι δεν γουστάρω, δεν τον πάω», ακριβώς είπε. Και το Μιχαλόπουλο, γι' αυτό και δεν απαντώ. Και για να απαντήσω λοιπόν σε αυτή την περίφημη... Είχαμε πρόβλημα αν είναι η φωνή σου, δεν είναι εγώ δηλαδή. Και για να απαντήσω λοιπόν σε αυτή την περίφημη φωνή που είχε το θράσος να μιμηθεί και να πει ότι, ήταν, ότι ήμουν εγώ, στις 16 του μηνός, γιατί στις 17 με ενημερώσανε φίλοι που παρακολούθησαν την εκπομπή της τηλετώρα, μου είπαν επί λέξη ότι υπόθηκε αυτό το πράγμα. Και εσύ ήσουν εκτός Αθηνών. Όχι μόνο ήμουν εκτός Αθηνών, αλλά στο σημείο το οποίο βρισκόμουν, ναι, και έχω και μάρτυρες, ήμουνα στο Λαύριο, που δυστυχώς λόγω της τοποθεσίας δεν, ναι, είναι φαίνεται, πίσω από το βουνό και δεν φαίνεται καν η τηλετώρα. Πώς λοιπόν εγώ σε ένα μέρος που δεν μπορούσα να δω τηλετώρα και με μία συντροφιά εκείνη τη στιγμή, και δεν σας κρύβω ότι ήταν και μια πολύ ευχάριστη συντροφιά. Ώστε να κάθω... ήσουν με ευχάριστη συντροφή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και καταρχήν δεν υπήρξα ποτέ μου ανεδής ώστε να πάρω και να μιλήσω τουλάχιστον. Δεν θα αναφερθώ στο φίλο μου, δεν θα αναφερθώ σε έναν συνεργάτη, σε έναν εργοδότη που για ένα διάστημα που ήμουνα κοντά του, πέτρωγα και ένα κομμάτι ψωμί από το χέρι του. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ντροπή για όσους τα κάνουν και όσοι προσπαθούν να λασπώσουν ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στην κοινωνία με ψηλά το κεφάλι τους και τους κατηγορούν γιατί έτσι τους αρέσει. Λοιπόν, στο θέμα μας, για να ξεκαθαρίσω με το θέμα του κέφε. Εμένα δεν μου κάνει κέφι να είμαι στο κέφε και δεν υπήρξα ποτέ μου στο κέφε. Ναι. Έτυχε. Το μόνο που μπορώ να παραδεχτώ, έτυχε ότι εγώ κάποτε σε ένα κανάλι της Αττικής γνώρισα μία κυρία η οποία έκανε μία σειρά εκπομπών στο κανάλι αυτό. Και γνωριστήκαμε, μιλήσαμε για φιλοσοφίες, εντάξει, φιλοσοφίες, τουλάχιστον η ελληνική φιλοσοφία είναι ίσως η καλύτερη του κόσμου όλου. Ανταλλάξαμε ορισμένες σκέψεις και με αυτή την εν λόγω κυρία βρεθήκαμε όχι παραπάνω από 3 φορές κατηδίαν και όχι στο ΚΕΦΕ. Εγώ ούτε ήξερα ούτε που είναι το ΚΕΦΕ, ούτε τι σκοπούς έχει το ΚΕΦΕ, ούτε τι θέλει να κάνει το ΚΕΦΕ, ούτε και ότι η κυρία αυτή κάνοντας συντροφιά μαζί μου προσπαθούσε να μου φτιάξει ένα κάποιο φάκελο το οποίο θα το εμφάνισε. Φακέλωσε. Καλά έκανε, αλλά το παράπονο μου ήταν ότι μου βάλει βαθμολογία μόνο 30, πρέπει να βάλει παραπάνω, γιατί το 30 δεν είναι και τίποτα. Ζηλεύετε. Ούτε τη βάση, Ζηλεύετε εσείς, το ξέρω. Ζηλεύετε και δυο σας που δεν σας βάλατε. Δεν έχω, δεν έχω. Λοιπόν. Μας έχουν στους εχθρούς εμάς. Παρόλα αυτά... Εσένα σε έκανα βάζει στους συμμάχους. Ναι, στους συμμάχους. Δεν πειράζει, καλό είναι. Ίσως στις οικίες δυνάμεις. Λοιπόν, εγώ μπορώ να τονίσω απερίφραστα ότι είμαι υπερήφανος που γεννήθηκα Έλληνας και χριστιανός ορθόδοξος. Δεν μου λες, σου μένει καμιά αμφιβολία, δεν είμαι ότι είναι, συγγνώμη, ότι είναι θρησκεία. Ότι είναι παραθρησκεία. Από μία κασέτα που σας έφερα και θα χαρώ πολύ να τη δείξουμε σε λίγο, και μάλιστα είναι αυτή του Χάβαρτ. Ρον Χάβαρτ. Ρον Χάβαρτ, σε εντολογία, μάλιστα, ναι, είναι μία κασέτα. Η οποία... Αν θέλεις... Ναι, να κάνει το ζουμάρισμα ο σκηνοθέτης μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή την κασέτα έχουμε... Θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη να μας δείξει το απόσπασμα που μας έφερε στη Αυτός Μιράτσι. Ο κοκκινοτρίχης ήταν ο Χάβαρτ, ναι. Ο Χάβαρτ. Και παράλληλα σας φέρνω και όλο το βιογραφικό του Χάβαρτ από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι που πέθανε,
Και αυτά όλα γιατί αναγκάστηκα εκ των πραγμάτων να μηνθώ. Λοιπόν, και για να μπορέσω να μηνθώ έπρεπε να συγκεντρώσω μια θρησκεία. Αυτός είναι κύριε Ρίζογα, είναι ο αρχηγός της νέας θρησκείας. Ναι, αυτός είναι. Ναι. Λοιπόν, πάρτε τα καθά, διότι τα δίνω. Διαβάζοντας το βιογραφικό του, είναι... μπορώ να κάνω κρίσεις κύριε, για τη νέα θρησκεία, κύριε Ρίζο, μήπως μου κάνει κανείς μηνύση. Κοίταξε, κρίσεις για τη θρησκεία μπορεί να κάνεις. Για τον κύριο Χάβο, αυτό το γνωρίζει, είναι πεθαμένος το τώρα. Πρόβλημα, ναι. Πώς έρθει κανένας. Όχι, μπορεί να έρθει να σου πούνε άμα το βρίσεις, αν κάνεις αυτό. Ποιος θα μου το πει. Ποιος θα μου το πει. Η οικογένειά του. Η οικογένειά του από την Αμερική. Δηλαδή, αν τον πω κόπανο τον κύριο που να έρθει από την Αμερική, να μου και τον είπε κόπανο. Όχι, βέβαια. Α, έλεγα. Γιατί από ό,τι έχω διαβάσει το βιογραφικό του και τη ζωή του, πρόκειται περί ενός κόπανου τρισάθλιου, ας πούμε, ο οποίος έχει βρει αφελής και κόντρα αφελής, τα μάσηξε στην Αμερική, έχει βρει και άλλους αφελείς εκεί όπου... Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, έχει βρει και άλλους αφελείς. Στην αρχή το πήγαινε λαού-λαού με άλλο σύστημα, φιλοσοφία, παραφιλοσοφία και το ένα και το άλλο, και μετά βέβαια το έριξε στη θρησκεία, γιατί με τη θρησκεία, όπως καταλαβαίνεις, βγαίνει περισσότερο παραδάκι. Εδώ που μου έφερε ο Ντέζα της Ζαφύρης αυτά εδώ τώρα και βλέπω ότι η Σεντολογία είναι μια εφηρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία. Άλλο τώρα αυτό. Τώρα είναι θρησκευτική φιλοσοφία. Η μάλιστα. Οποία προσφέρει εργαλεία που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να γίνει πιο ευτυχής και πιο ικανός τα εργαλεία. Και να βελτιώσει καταστάσεις στη ζωή για τον εαυτό του και τους άλλους. Με τα εργαλεία. Με τα εργαλεία. Σου δίνουν τανάλιες, πρόκες, καρφούς. Πρόκειται για ομάδες, ας πούμε. Να, εδώ τον άνθρωπο τον έχουμε. Βάλανε τον όνομα του Παπαπολίτη, δεν ξέρουμε πώς, ας πούμε, και ο Παπαπολίτης είδε εδώ και σκέφτησε. Μισού. Ο Ντένις πήγανε κάτω και μίλησε μαζί τους και τον κάνανε δικό τους, πράκτορα, σύμμαχο και τέτοια. Μα δεν πήγα καν κάτω. Πήγανε κάτω, λέω, στο εκεί που ήσουνα, στο κανάλι που ήσουνα. Ήρθανε, μιλήσανε και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, παρακαλώ το σκηνοθέτη μας να μας δείξει αυτό το απόσπασμα από την κασέτα η οποία αναφέρεται στη ζωή του Ρον Χάμπαρτ και είναι δικό τους δημιούργημα, έτσι. Είναι δικό τους και... Είναι και πωλείται αυτή η κασέτα. Α, δεν γνωρίζω. Διατίθεται, πώς τη βρήκες εσύ. Εγώ όταν πήρα κάτω και είπα ότι γιατί με μπλέξατε και πήρα όλα αυτά τα σχετικά τα θέματα, προστιμοποιήθηκα να μου στείλουν όλο αυτό το υλικό. Το υλικό για να λάβεις γνώση και για να δει ο άνθρωπος όταν τον μπλέξανε ότι, ήτανε, ότι είναι σε ένα κανάλι, σε μια ωραία θρησκεία, μια να απαλλαγεί, να πάει να αποβαφτιστεί, ας πούμε, και να τελειώσει και να γίνει... Μάλιστα. Έχω όχι, κάνουν ωραία δουλειά γιατί εμένα μου αρέσει και θα σου πω τώρα εδώ μαζί μου που... Ας πούμε πριν δούμε την κασέτα. Αχ, ας δούμε την κασέτα και μετά. Και μετά, ναι. See the spirit as being the most important factor in the overall life of man. But is this the same sort of spirit as a very religious person might see? Pretty much so. Pretty much so. Are Scientologists religious people? Yes, matter of fact, the Hubbard Association of Scientologists International is a religious fellowship, and in America particularly, Scientology is used widely in religion. I remember Archbishop Odo Berry here uses Scientology in most of his sermons, he used to, and so on. When you have discovered that man was a spirit, you of course have invaded the field of religion, and you are religious, but remember this, that religion has come uniformly from philosophy. Philosophy is senior to religion. Do I understand from what you say that you can be not only a Scientologist, but a Roman Catholic and an Anglican as well? Oh, yes. As a matter of sober fact, we have many, many denominations in Scientology, and it's one of the principles of Scientology that one can be a Scientologist regardless of his race, color, or creed, anywhere in the world. Then Scientology itself is not exactly a religion. Scientology could be called, well, you could call it a religion of religions. You will find in actual fact, when you go around and look at the various religious philosophies and so forth. Είδατε λοιπόν ότι είναι θρησκεία των θρησκειών. Γι' αυτό εγώ είπα τον πάνω κύριο από τον Ιησού Χριστό, ναι, είπα τον πάνω από τον Ρον Χάμπαρτ κόπανο, ας πούμε, γιατί όπως καταλαβαίνεις αυτός με τα ωραία γιακαδάκια που βγάζει τα έξω τα λαμπάιρον, ας πούμε, γιακαδάκια, ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι και φίλες, μας είπε ότι
όλη αυτή η ιστορία είναι μια θρησκεία, θρησκεία των θρησκειών, θρησκεία των θρησκειών. Και απορώ γιατί αυτό το παιδί το οποίο είχε έρθει εδώ και είχε γίνει οχρό όταν τον είχα στριμώξει εκείνο το βράδυ στην περίφημη τρίωρη συνέντευξη, πώς τον λέγανε τον δικηγόρο αυτόν, κύριε Ρίζο? Ναι, είναι ο... μισό λεπτό, γιατί... Ο Ηλίας ο Γρατσίας. Ο Γρατσίας είχε στριμωχτεί από μένα σε εκείνη την περίφημη, επαναλαμβάνω, συνέντευξη. Όχι, ποτέ, τίποτα, φιλοσοφικό σύστημα, φιλοσοφία. Δεν είχαν πάρει γραμμή. Δεν είχαν πάρει γραμμή. Δηλαδή, μήπως δεν είχε γίνει θρησκεία. Μήπως δεν υπήρξε επιφύτηση του, είχε γίνει επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να τους ευλογήσει, ας πούμε, για θρησκεία. Όχι, είχε γίνει για την Αμερική, είχε γίνει γιατί ήταν, ο Χάμπαρντ έχει πεθάνει αρκετά χρόνια. Έλληνα, πρόσεξε, βλέπεις τη βγαίνει σιγά σιγά στον αφρό. Όλες οι άλλες θρησκείες λένε είμαστε καθολικοί, σεβαστοί, είμαστε διαμαρτυρόμενοι πιο σεβαστοί, είμαστε εκείνο που ακόμη πιο σεβαστοί. Εδώ όμως όταν αρνείσαι αυτό που είσαι και το αρνείσαι για κάποιο καιρό ή το αρνείσαι όσο σε συμφέρει να το αρνείσαι, εδώ συμβαίνουν ύποπτα πράγματα, όπως συμβαίνουν ύποπτα πράγματα πίσω από όλη αυτή την αλληλογραφία που κατάσχε ο εισαγγελεύς Ιωάννης Αγγελής, μια αλληλογραφία που δεν ξέρω εάν είχε μέσα πράξεις ποινικές, αν είχε αδικήματα ή δεν είχε. Αυτά είναι θέματα δικαιοσύνης και ούτε εμένα με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί κάτι άλλο, ότι μέσα σε αυτές τις αλληλογραφίες, μέσα σε αυτήν την αλληλογραφία, μέσα σε αυτές τις σελίδες αυτής της αλληλογραφίας υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να σταθούν σε μία θρησκεία, δεν μπορούν να σταθούν σε μία δημοκρατία, δεν μπορούν να σταθούν πέρα από συστήματα γκεμπελικά, πέρα από συστήματα, όταν επαναλαμβάνω, του Μπέρια. Εδώ είναι σύστημα Μπέρια. Παρακολουθούν εχθρούς, έχουν συμμάχους, βαθμολογούν, εναντιώνονται. Θα διαβάσω, θα έχω σήμερα νέα σειρά εγγράφων τα οποία θα σας διαβάσω. Αναμειγνύουν ανθρώπους χωρίς να ξέρουν πολιτικούς, όπως τον κύριο Σωτήρη Παπαπολίτη. Και σήμερα έρχεται εδώ ένα άλλο του θύμα. Θύμα βεβαίως, διότι εμείς τον βγάλαμε τον άνθρωπο στον αέρα και εγώ του έλεγα «Ντένι Ζαφίρη, τι είναι αυτά που λες? Τι τις έχουν εκεί, τι ξέρεις για μας, πες μας». Και είναι εδώ ο κύριος Ντένις Ζαφίρης, δεν είναι το εκτοπλασμά του, είναι ο ίδιος εδώ πέρα. Και έρχεται και καταθέτει αυτά τα οποία ακούσατε. Και τώρα, γιατί το κάνε, είναι δική τους ιστορία. Όχι μόνο και κάτι άλλο. Ανθρώπους. Αυτός που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είμαι ο Ντένις ο Ζαφίρης και δεν γουστάρω. Ναι. Δεν τον πάω το μηχανό και δεν απαντώ. Πρέπει να ήταν από τους ίδιους. Μπορεί να θελήσουν να τον να περιπλέξουν, να μην τον φέρουν. Δεν πειράζει, καλό έκανε, διότι εγώ ξαναβγήκα στην τηλεόραση και απόψε εδώ έχουμε τον κύριο Ντένι Ζαφίρη, ο οποίος είναι από την εξοχή, μαυρισμένος, φτιαγμένος, έτσι με την ωραίος. Πάντοτε φρέσκος και καλός, και είναι εδώ απόψε άλλωστε, για να μας πει. Γιατί σε μπλέξανε, Ντένι? Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο κύριος αυτός ο οποίος πήρε τηλέφωνο και μίλησε κατά αυτόν τον τρόπο, για μένα δεν είναι άντρας. Ένας άντρας που έχει αξιοπρέπεια και έχει ήθος, ποτέ δεν παίρνει να πει ένα όνομα που δεν είναι δικό του. Αλλά θα έπρεπε να ξέρει ότι αυτό αποδεικνύεται, διότι υπάρχουν και ειδικά μηχανήματα που μπορεί να τεσταριστεί η φωνή και να φανεί κατά πόσον είναι δική μου ή αν είναι μια ξένη φωνή. Κοίταξε, παρακολουθώντας τη φωνή και με κατ' επανάληψη, σου μιλάω εν τιμή ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν φέρνει, δηλαδή μπερδεύεσαι, γιατί και από το ακούς από την δική σου λέει μοντέλους Αθήνες, δεν καθίζεις να κάνεις έλεγχο της φωνής, ούτε να κάνεις τεστ εκείνη την ώρα. Και δεν ξέρεις από πού τηλεφωνείς και αναλυώνει τη φωνή καθοδόν και οτιδήποτε. Το μεγαφόνο όλο το μόνο, το μόνο ας πούμε, για να μην κουράζουμε άλλο τον κύριο Ντένι Ζαφίρη, είναι ότι ο κύριος Ντένι Ζαφίρης ούτε μία σχέση να έχει. Σχέση να έχει και τους. Και αυτό τον. Μίλησε καθαρά ως Έλληνας και ως Ορθόδοξος. Από εκεί και πέρα και είναι υπερήφανος για όλα αυτά. Ακριβώς. Και εμείς χαιρόμεθα, γιατί ένας φίλος και ένας συνεργάτης που είχαμε στο κανάλι δεν είναι όπως μας τον ενεφάνισαν. Φαίνεται όμως, κύριε Ρίζο, ότι έχουν ενοχληθεί φοβερά πολλοί από την τηλετόρα.
Η αερογραφία η οποία έχω στα χέρια μου ήδη, η αερογραφία δηλαδή τα έγγραφα τα οποία έχει καταφιάσαν... Έχεις βαθμούς πολλούς ως αρχή, ως κακός. Ναι, έχω καλό, ως κακός, ασχολούνται πολύ με την τηλετόρα. Τους έχει πονέσει πάρα πολύ η τηλετόρα, διότι κατ' λαϊκών λεγόμενων τους έχει ξεβρακώσει εις τη συνείδηση του ελληνικού λαού, έχει δείξει ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος τους. Και εκεί που αυτοί είχανε τανιστεί και φωνάζανε «Δεν είμαστε θρησκεία, δεν είμαστε θρησκεία, δεν είμαστε θρησκεία», ήρθε το ξεβράκωμα και αποδεικνύεται ότι είναι θρησκεία και το κρύβανε για να μαζέψουνε με το τίτλο αυτό «Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών Ελλάδος» αφελείς πολλούς κοντά τους και... είτε να δουλεύουνε έτσι, είτε να δίνουν λεφτά, είτε να κάνουν τα χαμάμε εκεί πέρα που πάνε στα ξαδοχεία, είτε να παίρνουν τα φάρμακα, είτε να μην παίρνουν τα φάρμακα, είτε να έχουν αυτές τις ψυχοσυνθέσεις, είτε να φεύγουν παιδιά για τη Δανία και να έχουμε εδώ τα όσα έχουμε και δεν λέγονται. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ναι. Γιατί δεν τα είδατε κι εσείς, γιατί τώρα τα έφερε ο κύριος Ζαφύρης και μου έδειξε. Μου λέει, ξέρεις, τα χαρτιά όλα αυτά που κατασχέθησαν, να τελειώσουμε αυτό το, να τελειώσουμε αυτό το έγγραφο για να μην κρατάμε άλλο τον κύριο Ζαφύρη. Επειδή του κύριου Ζαφύρη. Α, ωραία, εντάξει. Και μετά το συνεχίζει, συγγνώμη. Ναι, ναι. Λέει λοιπόν, τα χαρτιά λέει επεστράφησαν. Προσέξτε. Πέστε για ποια χαρτιά είναι. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Δεν επεστράφει τίποτα. Εδώ είναι μια έκθεση μεσεγγιήσεως. Ο εισαγγελεύς ο κύριος Αγγελής επιστρέφει υπό μεσεγγίηση. Δηλαδή σε υπεύθυνος και τους κρατάς εσύ. Τους έχω δει, τους έχω φωτοδιπίσει, τα κρατάς εσύ. Εδώ είναι όλα. Δεν μιλάω για φακέλους ατόμων. Ναι, ναι. Και είναι οι φάκελοι 100... φάκελοι ατόμων. 180 φακέλους, δεν είμαστε μέσα, δεν κοίταξα, που είναι δικό τους. Όχι, όχι, εκεί που έχουν κόψει το που λείπουν δεν, 4. Δεν, εντάξει, εδώ είναι εκεί που λείπουν 4. Ναι, 4 ναι, νούμερα. Ναι, εντάξει, μπορεί να κόπηκε, δεν έχει σημασία. Όχι, δεν... όχι, δεν μπορεί να κόπηκε, πηδάνε τα νούμερα. Μπορεί να τα ονόματα δικά μας. Αυτό μέσα. Λέω, μπορεί αυτό λέω. Πηδάνε τα νούμερα ναι, εκεί ναι, πέρα. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί... Πάει από ποιο νούμερο? Από το 52 πηγαίνει στο 56. Λοιπόν, καλούμε από εδώ το ΚΕΦΕΡ. Μπορεί να μας τηλεφωνήσουν από το ΚΕΦΕΡ. Από το 52 στο 56 τα χαρτιά που τους επέστρεψε ο εισαγγελέας. Δεν τους επέστρεψε, υπομεσεγγίηση. Υπομεσεγγίηση. Άλλο τώρα, άλλο το άλλο. Να με συγχωρήσω, υπομεσεγγίηση. Τα 52-56 τι νούμερα είναι αυτά, τι φάκελοι είναι, μπορώ να το έχω κύριε Ρίζο να λεπτώ. Λοιπόν, εδώ ήτανε φάκελοι, εδώ αλλάζουμε, δηλαδή, εδώ είναι τι φάκελοι αυτοί. Είναι προσωπικοί φάκελοι, τους οποίους τους θέτει υπομεσεγγίσιν της Προέδρου του ΚΕΦΕ. Δηλαδή, ατόμων, δεν ξέρουμε τι φάκελοι είχαν. Είναι δηλαδή τα μπορεί ονόματα... Μπορεί να είναι και φύλλα και εχθροί. Μπορεί και φύλλα και εχθροί ή μέλη, ας πούμε, έτσι. Ή μέλη, οτιδήποτε. Δηλαδή, σε αυτό, στο κέντρο φιλοσοφικών ερευνών έχει ο καθένας και το φακελό του... 180 άτομα. Μάλιστα, 180 άτομα. Μάλιστα. Συνεχίστε κύριε Ρίζο. Λοιπόν, και παραπλάνησης. Δεν σου είπαν ότι επεστράφησαν. Ναι. Δεν επεστρέφονται λοιπόν. Είναι υπομεσεγγίηση. Δεύτερον, είναι όπως κατάσχουμε ένα πράγμα και το κρατάς εσύ μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα. Και αυτό είναι μεσεγγίηση, δικαστική μεσεγγίηση. Λοιπόν, ήθελα να ξέρω, αυτοί οι κύριοι οι οποίοι είναι μέσα εδώ πέρα όλοι γνωρίζουν ότι είναι φακελωμένοι, ότι τους έχουν και ένα φάκελο. Δεν το γνωρίζω. Ομιλεί περί φακέλων. Ναι, ναι, λέει φάκελοι, φάκελοι. Κατερίνη... Κάτω, διάβασε τι θέλω. Για να σας γνωρίσει τον Ζωής, με εισαγγείλω και θα σας επιστρέψει στους φακέλους. Ναι, λέει και παρακάτω. Ωραία, στους φακέλους λέει, εδώ τους φακέλους, το λέει καθαρά. Ναι. Φακέλους. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν αξίζει να διαβάσω τα ονόματα. Εγώ έχω κουράγιο να το διαβάσω. Κοίταξε, εντάξει. Μένα μου αρέσει να το διαβάσω τα ονόματα. Να διαβάσουμε. Να τα διαβάσουμε κύριε Ρίζο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, όχι. Α, ναι, βέβαια, δημόσιο έγγραφο. Δημόσιο έγγραφο, ναι. Ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας. Λοιπόν, οι φάκελοι, όπως λέει ο κ. Αγγελέας, ο κ. Αγγελής, οι οποίοι εδώσαν υπομεσεγγίηση της Προέδρου, εκεί, πώς τη λέμε, της κυρίας. Παπαγγελή Γιώτα, είναι οι φάκελοι των εξής, κυρίων κυρίων και κυριών κυριών, ας πούμε. Παπαγγελή Γιώτα, Βάσο Σκουλίδα, Βάσο Σωτηρίου, Παναγιωτακοπούλου Βάκη, Πία Σπύρου, Ιωαννίδα Μάρθα Άννα, Παρετζόγλου Μαρία, Τιπς στο 75, Γιάκοβλεφ Αλεξία, Κατσαφάδος Κυριάκος, Καλαφάτη Γεωργία, Σαρή Κωνσταντίνο, Πετρίδη Γιώτα,
Κουλιάμπη Λένα, Πολυχρονοπούλου Μαρία, Κινάμι Τούλα, Κοντουρένα, Κοντογιώργου Δέσποινα, Σημάκης Γιώργος, Χαράγιωργος Κώστας, Καπνούλα Χρυσά, Αναστασοπούλου Ελιά, Αναστασόπλος Γιώργος, Κορεγιώτα, Αγγελόπλος Γιώργος, Τρυφού Έφη, Σωτηρίου Βάσο, Διαμαντάρα Κατερίνα, Παξιτοπούλου Άννα. Διαμαντάρα Κατερίνα, ναι, είναι της ιδίας της Προέδρου. Της Προέδρου, άρα πρέπει μάλιστα να είναι φύλλα προσκύμενα. Φύλλα προσκύμενα, ναι. Αυτή από μέγιστα Ιπόπη, Ρούπα Καστοδωρής, Ανδροκυνίδου Άρτεμις, Παναγιωτοκουπούλου Βάκη, Θεοφίλου Τάνια, Κολογιοζωής, Κίσα Αλεξάνδρα, Κοτσόγιανος Νίκος, Κολιοπηλιού Βασιλική, Κολυζόης Θοδωρής, Χίραμ Κάνιο, Κίνγκος Βασίλης, Καλογεροπούλου Μέρικο, Κοκκινοπολίτης Κώστας, Καλούς Ευάγγελος, Κόκα Έλενα, Λιναρδάτος Σταυρούλα, Κότσος Νίκος, Λαμπύρη Αλέκα, Κοτσόνης Ηλίας, Λάπα Νάνση, Λογιοτάκος Πασχάλης, Μάλαμα Τούλα. Εδώ είναι το 52 και πηδάμε πάμε στο 56 από το κέφι. Αν μας ακούνε μπορούν να μας πούνε τα υπόλοιπα, τα τέσσερα ονόματα που λείπουν. Λίτρα Σοφία, Κουμαρλιώτης Δημήτρης, Λαμπόγλου Παναγιώτης, Κωνσταρέους Βιτορίνο, Λέκου Νέλα, Κουπαρούσου Μαρινέλα, Κακοραΐτης Νίκος, Καλαϊτζίδου Νίκη, Κωνσταντινέας Παύλος, Καγκάλου Άννα, Μέλιου Ικέλιου Σόνια, Μελίδου Νίκη, Καμποτροπούλου Άννα, Καλτσιδόρα, Κοτσίνα Μαρία, Κωνσταντουράκη Δέσποινα, Κωνσταντινίδου Χριστίνα, Μισηρλή Ανδριάννα, Καλίτσης Δημήτρης, Κατσάρας Βασίλης, Καπαρός Μιχάλης, Καπερνιώτου Μαρία, Μικρουλέα Αγαθή, Μίντζα Μέρη, Παπαδοπούλου Τέσπο, Παναστασίου Τάσος, Μαντίδου Μάντια, Νάντια, Παπαδοπούλου Όλγα, Μάντα Βάβια, Παναγόπλος Γιάννης, Πολυχρονοπούλου Μάγδα, Χριστοφορίδου Σουζάνα, Χριστοδούλου Γιώργος, Χατζησταύρου Κατερίνα, Χίρας Χρήστος, Κουμουτσάκος Τάκης, Μάνου Ιουλία, Αγγελόπλος Γιώργος, Σαββίδου Ευγενία, Λουκάκη Ρούλα, Παγκράτης Παναγιώτης, Παπαδάκη Γιάννα, Κοντογιάννη Ελένη, Παπαγεωργίου Θεοχάρης, Τραγούδι Βάσο, Αρβανίτη Αλεξάνδρα, Τραγούδι Σία, Ναταλία Σιώρη, Ασλάνης Γιώργος, Κάσιος Πολυκράτης, Κατάκη Κοτάκη, Κατάκη Κατερίνα, Κατσάνος Δημήτριος, Σταματογιανόπλος Μιχάλης, Μαράντος Τάθης, Μαραγκουδάκη Μαρία, Μαρνάνης Αριστίδης, Μεζίτη Μαρία, Μαντίδου Νάντια, Ζόχιος Κώστας, Παναγόπλος Γιάννης, Ζαχαρόπλος Αντώνης, Παναγιατοκουβούλου Βίτα, Ρούπα Καστοδωρής, Παπαδόπλος Γιάννης, Πανουτσοπούλου 1, Μακρά Στράτος, 121 δεν έχει όνομα, Νικολάου Μπέκιουσία, Νικολοπούλου Ρούλα, Ξιδά Αθανασία, Αντωνιάδης Γιάννης, Ανούση Αθανασία, Ανδρούτσου Άννα, Ανδρία Μαρία, Αναστασίου Ντορέτα, Γαριφάλου Μάνος, Χρόνης Γιάννης, Χριστοφορίδου Σοφία, Κουμαρλιώτης Δημήτρης, Κουμουτσάκος Τάκης, Κουτρουνάκης Αντώνης, Λαγουδάκη Λία, Αγγελοπούλου Ελένη, Λαμπύρη Αλέκα, Λιακούρη Μαρία, Αμεράλης Μάκης, Καλαφάτη Γεωργία, Λένα Δέδε, Μιλωνάκης Ελευθέριος, Καλαβρός Αλέξανδρος, Μαντίδου Νάντια, Λικουρέσης Διονύσης, Σκουλίδα Βάσο, Σωτηρίου Βάσο, Σμπλούχος Τρίφων, Ζερβού Μαρία, Ευτυχίδου Θεολογία, Παπαδοπούλου Βούλα, Παπαδοπούλου Λίτσα, Παπαδοπούλου Καλλιόπη, Γκέλη, Κατσούλη Μαρία, Μέτου Νίκη, Κωνσταντίνος Χρήστος, Λάσκαρης Νίκος, Ξούρης Τάκης, Μικρόνι Τζένι, Δελτία του Χατ, Δημητρακοπούλου Κατερίνα, Λιάρο Ολυμπία, Λιάρος Δαμιανός, Λιακούρη Μαρία, Λιβαδά Μαρία, Κοντομήτρος Γιάννης, Κοντός Θανάσης, Καπεγιάννη Όλογα, Κοσμαβούλα, Κόπα Έψιλον, Καραβάς Γιάννης, Κακαζάνη Άννα, Κλεάνθους Γιώργος, Αλέξανδρος Καλαϊρός, Καλαβρός και Βυθούλκα Αθηνά. Προς πίσω συνετάγη, παρούσα και όλα αυτά. Αυτοί είναι οι φάκελοι οι οποίοι και παραδόθησαν ως στην μεσεγγύηση. Μάλιστα. Και κάτι άλλο, του είπαν ότι εμείς, γιατί πώς παραπλανούν, αθωώθηκε, του είπανε το ΚΕΦΕ. Από τις ανακρίσεις που κάνει ο Ισαγγελέας.
Εδώ λοιπόν και δώσαν ένα βούλεμα. Πραγματικά υπάρχει ένα βούλεμα του 1995, το 5800, αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό να δω τον αριθμό, το 5821, στο οποίο είχαν κατηγορηθεί κάποιοι για κάποια του ΚΕΦΕ, ότι κάνανε μία απάτη και απέσπασαν κάποια χρήματα από κάποια, θα τις κάνουν από κάθαρες, θα φύγουν τοξικές ουσίες κτλ. Από ό,τι διαβάζω, και μια συμμετοχή κάποιου γιατρού σε αυτή την ιστορία μέσα. Και τελικά λέει, δεν απεδείχθη και το γεγονός ότι οι πράξεις αυτές αποκάθαρσης, όπως βεβαιώνεται και από το Ιπποκράτη, βεβαίως του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, βεβαιώνεται ότι στην πρώτη δεκάτου διεπιστώθη η στική του επιθύμιου κερατοειδού στο μάτι. Επομένως, λέει, είχε εξαλειφθεί τον άπειρο ξινόπυρο των εγκεφαλών με παραγραφή. Σύμφωνα με τα, δηλαδή είχε γίνει πρώτου 90 και ούτως ώστε έχει εξαλειφθεί το αξιόπινο. Και δεν απεδείχθη αν όντως είχαν γίνει απάτη. Καμία σχέση με το δύο άτομα ότι πήραν λεφτά. Έτσι, και κάνε κάποιες σωματικές βλάβες και απλή συνέργεια ο γιατρός και οι άλλοι ότι ήταν σωματική βλάβη. Εντάξει, αθώθησαν για αυτές τις πράξεις. Δεν έχει καμία σχέση με την δομή του ΚΕΦΕ, να πούμε ότι δεν είναι θρησκεία, ότι κάνει ανθεληνική πολιτική, που δεν είναι και θέματα του εισαγγελέως, ότι είναι απάτη σαν κέντρο. Κάποια 100.000 δραχμές και αυτό τους αθώνει με το... Δεν έχει καμία δουλειά με την... Το παρουσιάζουν με το όμως, ναι, ότι αθώθηκε. Ότι αθώθηκε το ΚΕΦΕ. Μάλιστα, είναι ωραία. Δύο άτομα ότι πήραν λεφτά. Μάλιστα. Κάνοντας μια απάτη γι' αυτό, δικάζεται και βασικά. Δικάζεται και ένας φωνιάς. Δικάζεται και ένας φωνιάς και τρώει 20 χρόνια για τη δολοφονία, αλλά δεν τρώει. Αθωώνεται όμως, διότι είχε δίπλωμα οδηγήσεως την ώρα που έκανε τη δολοφονία. Ναι, εντάξει. Χαίρετε. Ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Ναι. Και να ευχαριστήσουμε τον Τένι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά μπάνια, καλό καλοκαίρι, να, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Και πάντα με αγάπη. Και ευχαριστήκαμε πάρα πολύ, Δένι, που πραγματικά δικαιωθήκαμε κι εμείς για το φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Δένι, που δεν είχε κάποια σχέση με αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Φίλοι, φίλες, ακούσατε τον κύριο Ντένι Ζαφύρη, ο οποίος ήταν εις τους συμμάχους, ο οποίος ήταν δικός τους άνθρωπος, έτσι τον παρουσίαζαν, ο οποίος είχε και βαθμολογία 30 βαθμούς, ο σύμμαχος, ο οποίος είχε και στοιχεία εναντίον μου, ο οποίος θα ήταν στο ΚΕΦΕ και ακούσα την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Αβολίτη και πάει λέγοντας, το ξεβράκωμα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Ήρθαν εδώ, δώσαν στον κύριο Ντένι Ζαφύρη, τρέξανε σήμερα επειδή ακούσαν ότι θα έρθει στην εκπομπή, του δώσανε φακέλους, του δώσανε... Να το και να απαντήσει τις πιο συχνές ερωτήσεις. Ναι, του δώσανε και άλλα έγγραφα και τελικά βεβαίως, 0-0, να μην πω τώρα τι έλεγε η σχολεμένη γιαγιά μου, αλλά λέω 0-0. Προχωρώντας στα έγγραφα του ΚΕΦΕ, έχουμε ένα άλλο έγγραφο εδώ, επίσημο βέβαια, δικό τους, εδώ πέρα, με εισαγγελικά σφραγίσματα, όλα, στο οποίο μεταξύ άλλων λένε, παρακολουθήστε εκεί, ναι, δεν το ξέρω, Ρίζο, δεν το ξέρετε. Αγαπητέ Ηλία, πάει στο Γρατσία. Ναι, ναι.
Σε ευχαριστώ. Στόχος τους σε μία 100 έγγραφα περίπου η τηλετώρα. Στόχος τους ο Μιχαλόπουλος. Να είμαστε, να σε καλά. Και ο Ρίζος. Όλοι εδώ πέρα είμαστε. Ναι, αγαπητέ Ηλία, να πούμε ότι θα ανοίξουμε και γραμμές. Ναι. Να δώσουμε τα τηλέφωνα. Παρακαλώ τον σκηνοθέτη από μέσα να δώσει τα τηλέφωνα. Ανοίγουμε γραμμές και ακούμε γνώμες. Αγαπητέ Ηλία, σε ευχαριστώ για την εβδομαδαία αναφορά. Μπράβο. Στον χειρισμό της εκπομπής της τηλετώρα. Πρέπει να συνεχιστεί η ίδια τακτική και να συμπληρώνεται τα κενά με κάθε δυνατό τρόπο. Μπράβο στο περιστατικό του πάρκου. Ποιο είναι το περιστατικό του πάρκου δεν γνωρίζουμε. Δεν το ξέρω. Σιγουρέψω ότι οι ανακοινώσεις στον τύπο θα δοθούν για αυτό το θέμα. Σιγουρέψω ότι οι επίτιμοι επαγγελματίες θα συνεχίσουν με το να δημιουργήσουν άλλο ένα περιστατικό αυτή την εβδομάδα. Τι? Επίτιμοι επαγγελματίες. Επίτιμοι. Ναι. Μπράβο για τις δύο τηλεοπτικές εκπομπές που δρομολογήθηκαν στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα έχουν βρει ένα σταθμό το οποίο δεν ξέρουμε πώς. Παρουσιάζει κάποιες εκπομπές. Αλλά όμως χειρίστο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ξαναβγεί εκπομπή στο κανάλι 67. Το κανάλι 67 είναι το κανάλι 67. Μάλιστα. Αυτή ήταν πολύ πετυχημένη πράξη. Μόλις αυτό σταμάτησε, δημιουργήθηκαν αντιδράσεις. Γι' αυτό κάνε τις επαφές σου και φρόντισε να υποστηριχθείς ώστε η εκπομπή να ξαναβγεί στον αέρα. Νομίζω το κανάλι 67 είναι του Λεβέντη. Δεν είμαι πρόχειρος. Νομίζω ότι του Λεβέντη. Φρόντισε να δημιουργήσεις περισσότερους συμμάχους, ειδικότερα όπως κινείται ο κύριος Αλεξίου χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες του. Είναι ο κύριος Αλεξίου που φρόντισε, κάνει αύριο την εκδήλωση, ναι, και τα λοιπά. Και θα πάει και ο κύριος... Ναι, θα πάνε και κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου. Καθηγητές πανεπιστημίου. Εναγνία τους βέβαια. Εναγνία τους και θα πάει και ο κύριος Γιάννης... Ο Γρηγόρης Κωνσταράς. Ο, θα πάει και όχι, θα πάει και ο κύριος Γιάννης Χατζηφώτης. Α, Χατζηφώτης, ναι, ναι. Είναι... Θα πάει και ο κύριος Γιάννης Χατζηφώτης και τον καλούμε να μην πάει στην εκδήλωση του Αλεξίου. Κύριε Χατζηφώτη, αν μας ακούς, δεν πρέπει να πας. Εδώ είναι. Φρόντισε να έρθει σε επαφή με, τις γνωριμίες του και ενημέρωσέ τους πάνω στην επίθεση και πάνω στη σαντεολογία. Συμφωνώ, κύριε Χατζηφώτη. Άκουδε που θα πας σε αυτούς τους κυρίους. Συμφωνώ να σταλεί αυτό το προσβλητικό γράμμα. Μισό λεπτό. Συμφωνώ να σταλεί αυτό το προσβλητικό γράμμα στην Ιερά Σύνοδο. Μισό λεπτό. Συμφωνώ να σταλεί αυτό το προσβλητικό γράμμα στην Ιερά Σύνοδο και βέβαια αφού συντονιστείς με τον δικηγόρο σου. Συμφωνούν να σταλεί το προσβλητικό γράμμα στην Ιερά Σύνοδο. Μάλιστα. Μπράβο για την επιθετική νομική τακτική. Φρόντισε να φακελώσεις τις υπόλοιπες εκκρεμότητες. Συνέχισε να επενδύεις το 75% των ενεργειών σου στην επιθετική τακτική. Μάστε, για μισό λεπτό. Ορίστε κύριε μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το κανάλι της Αυτά είναι του Βασίλη Λεβέντη. Μάλιστα, ναι. Ο οποίο είχε επί 2 μήνες το κέρφε. Μάλιστα. Αυτά και μόνο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μάθαμε ότι κάνουν κάποια εκπομπή αυτές τις ημέρες και μας βρίζουν συνεχώς. Ευχαριστώ. Εγώ γεια σας. Γεια σας. Οι παρακάτω στόχοι πρέπει να προσθεθούν στο πρόγραμμά σου. Πάρε επιπλέον 12,5 ώρες μελέτης. Ετοίμασε τουλάχιστον 10 αναφορές με το πρόγραμμα των βασικών δραστηριοτήτων. Ετοίμασε άλλο ένα επεισόδιο και 5 επισκέψεις σε συμμάχους. Επισόδιο. Επισόδιο. Να ετοιμάσεις επεισόδιο. Τα υπόλοιπα είναι καλά. Συγκέντρωσε πραγματικά τις προσπαθίες σου ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο. Σκοπός μας ήταν να δημιουργηθεί μια μεγάλη ανθυρή οργάνωση και τα καταφέραμε. Οτιδήποτε δούλευε ενάντια στο σκοπό αυτό παραγωνίστηκε και οτιδήποτε υπέρ προωθήθηκε. Σε όλα τα πόστα δεν υπάρχει άλλο ψάρι να ψηθεί. Σου εύχομαι μια πολύ επιτυχημένη και παραγωγική εβδομάδα. Θέμα Αλεξάνδρα Γιάκοβλεφ να είναι αλήθεια, παρακαλώ στείλτε τους σε μένα. Μάλιστα, ορίστε. Καλησπέρα σας κύριε Ρίζο. Καλησπέρα σας. Τηλεθεατή σας από τα Πετράλωνα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ και ένα χρόνο
Αν θέλετε το όνομά μου, δεν έχετε παρά να μου πείτε να σας το πω. Δεν έχω καμία, δεν έχω καμία. Πώς θέλετε εσείς, δικό σας θέμα. Ναι. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Εδώ και ένα χρόνο από κάποιο κανάλι, τακτικά παρακολουθούσα πάξ της εβδομάδος να μας λέει για τη φιλοσοφία του Χάμπαρτ. Μάλιστα. Πιθανό το κανάλι να ήταν το Blue Sky. Δεν το λέω με κατηγορηματικότητα. Μάλιστα. Η κυρία Κατερίνα και η οποία το είχε διάφορους καλεσμένους τότε. Μάλιστα. Και ανατρέχοντας το τηλεοπτικό περιοδικό, τη ραδιοτηλεόραση, δεν ανέφερε εκεί πέρα στο Blue Sky την ημέρα την αντίστοιχη αυτή την ώρα ντοκιμαντέρ, ό,τι έλεγαν. Την ώρα δηλαδή που είχαν στο πρόγραμμα ντοκιμαντέρ, κάνανε σανιεντολογία. Ήρθανε. Καμιά φορά προσέξτε να δείτε τα κανάλια. Γράφοντας ντοκιμαντέρ, αν εξακριβώσετε αυτή την ώρα και αυτή την ημέρα, θα το αντικαταστήσετε με το πραγματικά μεταδιδόμενο. Και ύστερα από 6-7 εβδομάδες το περιοδικό αυτό έγραφε εφιρμοσμένη φιλοσοφία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το και εγώ. Γεια σας. Σας έδωσα. Μάλιστα. Και... ευχαριστώ, ναι. Είναι προχωρώντας... γεγονός κάποιος κανάλι και ξέρουμε ποιο είναι. Είναι αυτό που είπε. Πάμε σε ένα άλλο γράμμα, σε μια άλλη υπόθεση εδώ, άλλο από τα κατασκευέντα, τα επίσημα κατασκευέντα, όπου μεταξύ άλλων λένε πάλι στον κύριο Γρατσία: αγαπητέ Ηλία, σε ευχαριστώ, η πρόοδος στο πρόγραμμα είναι πράγματι μεγάλη και χρειάζεται να συνεχιστεί για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο Λάμδα Αλεβιζόπλος, έτσι, χρειάζεται να απομακρυνθεί, ότι ο Λάμδα θεωρεί τη θέση του πολύτιμη μέσα στην οργάνωση και χρειάζεται να απομακρυνθεί. Άλλος Λάμδα τώρα εδώ. Όχι, ίσως θέλω να απομακρυνθεί από την δική του. Κάθε στόχος σε αυτό το πρόγραμμα θα συμβάλλει, είσαι επιφορτισμένος να αποσυμφορήσεις την κατάσταση στο περιβάλλον σου και να το κάνεις με κάθε προσοχή. Θέμα όμικρον τάφ 1. Φιλοσοφικά είναι όλα αυτά. Μπράβο, να υποβληθούν οι μηνύσεις. Γρήγορα. Ενημέρωσέ με ποια βάση κατηγορία θα υποβληθούν και οι δύο, της Ντόρας και του Γιώργου. Μια κόπια πρέπει να φτάσει στα μίντια και να φανεί ότι ο Λάμδα σφάζει οικογένειες. Μάλιστα. Α, είναι αυτό που κατά του Βαλεβιζόπουλου. Του Αλεβιζόπουλου. Ναι. Ο Λάμδα σφάζει οικογένειες. Μάλιστα. Ο Αλεβιζόπουλος. Ο Αλεβιζόπουλος. Ο Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Ο κληρικός που πριν από λίγο καιρό εκοιμήθη, είναι ο μόνιμος στόχος μαζί με την τηλετόρα. Ορθόδοξε Έλληνα, φίλε Έλληνα, ακροατή, τηλεθεατή, κατάλαβε καλά ότι πρέπει να πολεμήσεις όρθιος αυτή τη νέα θρησκεία, αυτή τη νέα αίρεση, αυτό το νέο καπλαμά ο οποίος εμπήκε στη ζωή μας, και γι' αυτό κάναμε αυτή την προσπάθεια του Ορθόδοξου Κέντρου, του Ορθόδοξου Κινήματος, Αντιαιρετικού Κινήματος, για να σταθούμε με τις όλες δυνάμεις μας εμείς δίπλα στην κίνηση που είχε κάνει και συνεχίζεται και θα συνεχίζεται ο αείμνηστος, ο μακαριστός Αντώνιος, πατέρας Αντώνιος Αλεβιζόπλος, να σταθούμε εμείς από άλλα μέρη, από άλλα έδρανα, από άλλες θέσεις, για να πολεμήσουμε πιο δυναμικά σε άλλο τομέα αυτή την αίρεση, βασικά το ΚΕΦΕ και τις άλλες αιρέσεις. Και γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθειά σου και γι' αυτό πρέπει να βοηθήσεις να στήσουμε γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, μοιράζουν κατά εκατομμύρια τα έντυπα, χαλάνε εκατομμύρια για υλογραφίες και εκτυπώσεις εντύπων που θα τις ζήλευε και ο μεγαλύτερος οργανισμός και η μεγαλύτερη τράπεζα. Τον λογαριασμό τον ξέρεις, βοήθησέ μας να στηθεί αυτό το κίνημα. Διαφορετικά τα αποτελέσματα θα πάνε χαμένα όλων αυτών των θυσιών και των αγώνων και της αγωνίας τα οποία έχουμε επιχειρήσει μέχρι σήμερα. Ναι, κύριε Ρίζο. Ορίστε, κύριε, σας ακούω. Ναι, κύριε Μιχαλόπουλε, με ακούτε? Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τα αίτια.
δηλαδή για τη ρίζα όλων αυτών των φαινομένων. Θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, θέλω να εκφέρω την άποψή μου, αν επιτρέπετε. Σαφώς ναι. Λοιπόν, πιστεύω και είμαι και σίγουρος απόλυτα βέβαια ότι πίσω από όλα αυτά είναι οι Αμερικανοεβραίοι, οι λεγόμενοι σιωνιστές, οι πόρνοι, οι Βαβυλώνοι μεγάλης αποκαλύψεως που είναι η Νέα Υόρκη, τα βδελίγματα που κρατεί στο χέρι της, που είναι όλες αυτές οι ακαθαρσίες που γέμισε την ανθρωπότητα, οι ψευτοαιρέσεις, οι ψευτοπροφήτες, όλες αυτές οι ακαθαρσίες, έχουν εφεύρει ένα μικρό τσιπ το οποίο τοποθετείται στο χέρι, το οποίο συλλαμβάνει την ανθρώπινη φωνή και τη στέλνει μέσω δορυφόρου, μέσα σε κεντρικά... Τώρα εδώ που τα λέμε, να με συγχωρείτε, αλλά αυτά δεν τα ξέρουμε. Δεν ξέρω. Και το όλο μέρος. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρουμε και δεν είναι εύκολη η απόδειξη. Η απόδειξη που είσαμε εκεί που πάτε καλά. Αλλά τώρα για μικροτσίπ μέσω δορυφόρου τη φωνή, τι να σας πω, πρώτη φορά να ακούω. Να με συγχωρείς. Και μπορώ να σας τραυματιστήσω. Σε ευχαριστώ. Όχι, θα ήθελα να έρθω από εδώ να μας τα πεις. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όποια δύναμη αντιστέκεται, χτυπιέται για να κοπεί από τη ρίζα. Η Ορθοδοξία είναι μία από τις δυνάμεις που αντιστέκεται. Σε... Συμφωνούμε απόλυτα και σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλή νύχτα. Η ανησυχία του κόσμου. Ναι, να φανεί ότι ο Λάμδα σφάζει οικογένειες. Πρέπει να φανεί ότι ο Λάμδα διάλυε οικογένειες. Σκέψου κάτι έξυπνο και δημοσίευσέ το. Ίσως έτσι και οι δύο ανακοινώσουν ότι δημιουργούν μια συμβουλευτική ομάδα για τα πρόσωπα που θέλουν βοήθεια. Εν τω μεταξύ μπορούν να πούν την ιστορία του Λάμδα, τι δηλαδή έκανε στις οικογένειές τους. Μάλιστα. Πόσους δηλαδή μεθοδεύουν, ο στόχος είναι ο Λάμδα και όχι οι οικογένειες. Μεθοδεύουν πώς θα μπορέσουν να συκοφαντήσουν και να θέσουν τον Αλεβιζόπουλο. Το ότι θα προωθεί η εξώδικος, θα προωθεί η εξώδικος στην Ιερά Σύνοδο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του εκπροσώπου μας προς το Λάμδα. Κρυφά είπε στον Άλεξ, μάλλον Αλεξίου είναι, μάλιστα, ότι έχει σκοπό να απομακρύνει το Λάμδα σταδιακά από το πόστο του λόγω της προβληματικής φυσικής του κατάστασης. Κύριε Ρίζο, το καταλάβατε εδώ τι συμβαίνει. Ναι. Εδώ συμβαίνει ότι κάποιοι... Γι' αυτό καλό τον κύριο Χατζηφώτη και δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Τον έχω καλέσει κατ' επανάληψη και ο κύριος Χατζηφώτης δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Και βγαίνει σε όλες τις άλλες εκπομπές. Το αντιλαμβάνεσαι τι λέει αυτό το έγγραφο, κύριε Ρίζο? Ναι. Το αντιλαμβάνεσαι πολύ πιο καλύτερα από μένα. Να φάνε γιατί το είσαι γνωστός ποινικολόγος. Να φάνε. Πρόσεξε. Υπάρχει συνεργία. Υπάρχει συνεργία. Μισόλεπτο. Καλό θα ήταν να προωθηθεί η εξώδικος στην Ιερά Σύνοδο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του εκπροσώπου μας προς το Λάμδα. Μάλιστα. Κρυφά είπε στον Αλεξίου ότι έχει στον σκοπό, Άλεξ. Ναι, στον Άλεξ, ότι έχει σκοπό να απομακρύνει το Λάμδα. Άνθρωπος δηλαδή από την Ιερά Σύνοδο. Ναι, κάποιος παράγων της Ιεράς Συνόδου είπε στον Άλεξ, στον Αλεξίου, δεν ξέρω σε ποιος είναι, στον Αλεξόπλο, στον Αλεξιάδη, ότι θα απομακρύνει. Μάλιστα. Το Λάμδα λέει τον Αλεβιζόπλο θα τον απομακρύνει από τη θέση του. Και το λέει καθαρά. Ούτανε για τις αίρες. Ότι έχει σκοπό να απομακρύνει το Λάμδα σταδιακά κόψιμο, από κόψιμο το πόσο του λόγω της προβληματικής φυσικής του κατάστασης. Επειδή ήταν άρρωστος ο Αλεβιζόπλος. Μεγάλος. Ποιος είναι πίσω από αυτήν την ιστορία? Ορίστε, να ακούσουμε, ορίστε. Γεια σας. Γιατί φωνάζει ο κ. Μιχαλόπουλος? Έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο Το Παχύδερμο της Δημοκρατίας. Θα πρέπει να γράψει κι άλλο ένα με Το Παχύδερμο της Ορθοδοξίας. Θα το γράψω, μην ανησυχείτε. Φωνάζει. Εάν δεν βγει στο τηλέφωνο, θα το γράψω. Μη φωνάζει. Μιχαλόπουλε, υπάρχουν κάτι τέτοιοι άνθρωποι στο πιδάλιο, στα κουπιά, στα πανιά της Ορθοδοξίας. Τι περιμένετε? Είναι πολύ καλό αυτό που κάνετε σχετικά με το ΚΕΘΕ. Αλλά συγχωρέστε μου την παρέμβαση, θα πρέπει κάτι να πω έτσι ώστε οι ακροατές σας να καταλάβουν ότι υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στη φιλοσοφία και τη θεολογία. Η φιλοσοφία νομίζω ότι εξέπνευσε μετά την ενανθρώπιση του Θεού. Από εκεί και πέρα πλέον ο άνθρωπος θεολογεί και δεν φιλοσοφεί. Βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας φιλοσόφησαν,
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η θρησκεία έχει σχέση με τη φιλοσοφία. Και ο Χριστός μιλούσε, για παράδειγμα, είχε φωνή. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος έχει φωνή μπορεί να είναι και θεολόγος, μπορεί να είναι και άγιος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε τη διάκριση ανάμεσα στην φιλοσοφία και τη θεολογία. Τα φιλοσοφικά συστήματα, ό,τι είχαν να δώσουν, το έδωσαν. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι νομίζω ότι προσέφεραν αρκετά. Πολλά, πάρα πολλά. Αλλά δεν θεολόγησαν. Αυτό το κέφε δεν το γνωρίζει και δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ. Επομένως, αν δεν γίνει αυτή η διάκριση, ότι άλλο φιλοσοφία και άλλο θεολογία, θα γίνεται κάποιος αγώνας χωρίς να ξέρουμε τι χτυπάμε. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να θεολογούμε. Πέρα από αυτό, στον αγώνα τον οποίο προγραμματίζεται να κάνετε, βεβαίως δεν αρκούν τα μικροτσίπ και κάτι άλλα πράγματα τα οποία αφυπνίζουν κατά κάποιο τρόπο τους απλούς ανθρώπους, ούτως ώστε να είναι προσεκτικοί, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι σε κάθε μαρτυρία που δίδεται, σε κάθε ομολογία, να αναδεικνύεται το ορθόδοξο δόγμα. Αν δεν αναδεικνύεται το ορθόδοξο δόγμα, αν οι θέσεις μας δηλαδή δεν είναι προσδιοριστικές και καθοριστικές του ορθοδόξου δόγματος, θα φοβούμε δέρομεν τον αέρα. Επομένως, καλός ο αγώνας, αλλά πάντα όταν μιλάμε για ορθοδοξία να προσδιορίζουμε τι ακριβώς λέμε ορθοδοξία. Διότι σήμερα υπάρχει η ορθοδοξολογία. Δεν υπάρχει ορθοδοξία. Όλες οι θρησκείες ή τα δόγματα έχουν μπει σε ένα τσουβάλι μέσα και βγάζουν ένα ζουμί. Υπάρχει ο κύριος Γιαναράς φυσικά. Που αυτό μπορεί να είναι βέβαια η σαϊεντολογία ή δεν ξέρω κάποια άλλη θρησκεία. Εκεί πάει το πράγμα. Και εκεί δυστυχώς συμπράττουν και οι Ορθόδοξοι. Οι κεφαλές της Ορθοδοξίας. Βεβαίως, με τις τάσεις. Και οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι. Η ακαδημαϊκή θεολογία που είναι παντελώς άσχετη βέβαια με την θεολογία. Η άλλη παρέμβαση που θέλω να κάνω είναι ότι παράλληλα με το δικό σας κανάλι λειτουργεί και ένα άλλο, το Προτεστάντικο, όπου έχει βαλθεί να μας πει ότι... Το 62! Ναι, yeah. Που έχει βαλθεί να μας πει ότι δεν πρέπει να τιμούμε τους Αγίους, την Παναγία κλπ. Λοιπόν, είναι τόσο ανόητοι αυτοί οι άνθρωποι που... Αυτά τα ζητήματα είναι λελειμμένα. Ας ψάξουν τα βιβλία της εκκλησιαστικής ιστορίας να δουν ότι το ζήτημα έχει λυθεί. Αλλά παραπλανούν πολλούς ανθρώπους που θα νομίζουν ότι και αυτό για θρησκεία μιλάει. Δεν βαριέστε να το ακούσουν. Ναι. Αυτό λέει ο κόσμος. Εμένα να έχουν πει. Λοιπόν, ναι. Γίνονται κάτι. Χριστιανικό είναι, λέει. Πράγματα. Γίνονται κάτι φοβερά πράγματα. Και βέβαια και για το κέφι να λέμε, αλλά και για το κανάλι το 62, το Προτεστάντικο. Θα φτάσουμε και εκεί. Το κέφι είναι η πηγή των αιρέσεων, η αίρεση των αιρέσεων, αρχής γενομένης βέβαια, από το σχίσμα του Πάπα, που από εκεί βέβαια ξεκίνησαν όλες οι αιρέσεις και επισήμες. Φίλε τηλεθεατή, θα φτάσουμε και εκεί. Και εμείς σαφώς από την αρχή αυτής της εκπομπής, αλλά και από την αρχή αυτού του σταθμού, αλλά και από την γενική αρχή των βημάτων μας, ομιλούμε περί της Ορθοδοξίας έτσι όπως ακριβώς μας την παρέδωσαν και όπως είναι ακριβώς η γνήσια Ορθοδοξία. Μάλιστα. Και δεύτερον, εμείς δεν είμαστε ούτε με την Νεοορθοδοξία, ούτε Νεοορθόδοξοι, ούτε υποερθόδοξοι, ούτε κινήσεις για ναρά, ούτε άλλες καταστάσεις, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε με εκείνη την Ορθοδοξία όπως την παραλάβαμε, όπως την γνωρίσαμε. Και εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω πει ότι πιστεύω δίκην Ρώσου Χωριάτη. Αυτό μου επιτρέπετε να πω, κύριε Μιχαλόπουλε, δεν είναι σωστό. Το πιστεύω δίκην Ρώσου Απλού Χωριάτη, να το λέει ένας άνθρωπος σαν και εσάς, με το τόσο συγγραφικό έργο, με την τόση αγωνία και αγώνα που δίνετε, νομίζω ότι δεν είναι σωστό και πρέπει να το αναθεωρήσετε. Δεν είσαστε Ρώσος Απλός Χωριάτης. Είσαστε ένας βαθύτατα γνώστης. Γι' αυτό είπε δίκην. Γι' αυτό είπα το δίκην. Ναι, καλώς, εντάξει. Εντάξει. Η τελευταία μου παρέμβαση και παρατήρηση είναι ακόλουθη, ότι εδώ στην Ελλάδα μετά το σχίσμα το ημερολογιακό έγινε ό,τι ακριβώς συνέβη με τον καθολικισμό. Δηλαδή η γνήσιοι Ορθόδοξοι.
ορθόδοξοι διεσπάστησαν σε πάρα πολλές ομάδες, όχι βέβαια ότι είναι αιρετικές αυτές οι ομάδες, αλλά δυστυχώς επειδή έπαψε να υπάρχει η κεφαλή, πλέον άρχισαν να αναδεικνύονται μικρές τοπικές ομάδες, μικρές τοπικές οργανώσεις, παρατάξεις όπως θέλετε πέστε το, και δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Πολύ λυπούμε να παρατηρήσω ότι σε μια εκπομπή ενός άθλιου δημοσιογράφου που διέσυρε τους μοναχούς πριν από λίγες μέρες σε ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι, παρευρέθησαν κάποιοι του πατρίου ημερολογίου οι οποίοι απέρριψαν τους μοναχούς διότι δεν ακολουθούσαν την άσκηση κάτω από υγειονομικές νόμιμες παραδεκτές συνθήκες. Δηλαδή θέλουν την άσκηση να συνοδεύεται και με άνεση, αν είναι ποτέ δυνατόν, κύριε Μιχαλόπουλε. Γι' αυτό σας λέω και θλίβομαι που το επισημαίνω ότι και αυτές οι γνήσιες παρατάξεις των Ορθοδόξων κάπου πάσχουν δυστυχώς. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εθλίψη τα λέω. Συμβάλλω και εγώ στον αγώνα. Σας ευχαριστούμε για την θετική συμβολή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όπως ακούσατε φίλοι και φίλες, σε αυτή την επιστολή, στο πρώτο μέρος του ΚΕΦΕ, με καθαρό τρόπο, με ξεκάθαρο τρόπο θα μπορούσα να πω, αναφέρεται ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα εις τους κόλπους της Εκκλησίας, όπου είπε κρυφά εις τον Άλεξ, και μάλλον πρόκειται περί του κυρίου Αλεξίου, εάν πρόκειται περί του κυρίου Αλεξίου, μπορεί να μας πάρει ο κύριος Αλεξίου να μας πει ποιες είναι οι σχέσεις του με το ΚΕΦΕ, ότι έχει σκοπό να απομακρύνει το Λάμδα σταδιακά από το πόστο του. Συγκεκριμένα πρέπει να πούμε πρέπει ότι ο Λάμδα, πρέπει να είναι ο Λεβιζόπουλος, ναι, ήταν υπεύθυνος των αιρέσεων της, από την Ιερά Σύνοδο. Και είχε τον κύκλο κάνει στην Αγία Παρασκευή, όπου γινόταν διαλέξεις, όπου γίνονται ακόμα διαλέξεις και γίνονται και συνεχίζεται. Και λέει εδώ πέρα να απομακρύνει το Λάμδα σταδιακά από το πόστο του λόγω της προβληματικής φυσικής του κατάστασης. Έδωσε υπόσχεση ότι θα απομακρυνόταν ο Λάμδα. Μάλιστα. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας πω πώς δουλεύει αυτό το marketing, ένα περιστατικό που είχα εγώ με την κόρη μου. Περνούσε από εκεί από την Πατησίων και της πήρανε απλώς τα στοιχεία. Επί 3 χρόνια συνεχώς της έστελναν κάθε εβδομάδα και ένα ενημερωτικό φυλάδιο. Η κόρη μου έφυγε, μετά πήγε για σπουδές σε μια άλλη πόλη. Αφού επικοινώνησα μαζί της περί τίνους πρόκειτο, μου είπα ότι έτσι και έτσι. Πέρασε μια μέρα από εκεί, μου πήραν τα στοιχεία κάποιοι, μου είπαν ότι είναι κάποιο φιλοσοφικό κέντρο κτλ. Τους πήρα τηλέφωνο κάθε φορά που το στέλνανε να μην ξαναστείλουν φυλάδια. Αυτοί συνέχιζαν να στέλνουν το φυλάδιο κάθε εβδομάδα. Μετά πολλά αγρίεψα. Μου είπαν συγγνώμη, σε μία ανακατάταξη του αρχείου μας κλπ. Είχαμε χάσει κάποιους φακέλους, ενώ είχαμε διαγράψει το όνομα, και γι' αυτό σας ξαναενοχλούμε. Δεν θα σας ξαναενοχλήσουμε. Μετά από λίγο καιρό πάλι ξαναστείλανε φυλάδιο. Σας είπα, λέω, να μην ξαναστείλετε. Η κόρη μου δεν είναι μέλος σας, δεν μένει εδώ. Έχει φύγει, έχει παντρευτεί, δεν μένει στο σπίτι μου. Λέει πάλι συγγνώμη, αλλά επειδή είχαν καταστραφεί οι δισκέτες από το κομπιούτερ και βρήκαμε πάλι από τους φακέλους, γι' αυτό πάλι σας ενοχλούμε. Δηλαδή είδα και έπαθα για να μπορέσω να σταματήσω την αποστολή των... Μπορείτε να μου πείτε πόσα λεφτά έχουν διαθέσει σε γραμματόσημα και σε φυλάδια? Ναι, αγαπητέ μου. Πολλά λεφτά. Και θα ήθελα ακόμη να βάλετε χέρι και σε κάποιες άλλες αιρέσεις αρκετά μεγαλύτερες. Βεβαίως, βεβαίως θα βάλουμε, αλλά ξέρετε, σταδιακά. Εντάξει. Γιατί θέλει και ο κ. Μιχαλόπουλος είναι πολύ ενημερωμένος σε αυτά τα θέματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα-ένα. Τώρα έχουμε αυτά εδώ τα οποία είναι σωρία εγγράφων που αποδεικνύονται οι δράσεις του ΚΕΦΕ και γενικότερα οι στόχοι του. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μικρή παραφιάδα που καλώς κάνετε και χτυπάτε στη ρίζα της, αλλά υπάρχουν κάτι άλλες νέες που εκεί θα πρέπει να κοπούν πολλά κεφάλια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ, γεια σας. Όπως είδατε κύριε Ρίζο εδώ πέρα, κάποιος, επιμένω σε αυτό το σημείο, είτε από την Ιερά Σύνοδο. Εδώ πρέπει να απαντήσει η Ιερά Σύνοδος. Δηλαδή, ένα λεπτό.
Εδώ θα πρέπει η Ιερά Σύνοδος, υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο ανεβρέθη στο ΚΕΦΕ, είναι βέβαιο, είναι αληθινό. Εγώ και καλώ αναφέρει... και τον επίσκοπο. Εγώ καλώ και τον επίσκοπο, παρότι έχω άλλες διαφορές. Δαμασκηνό Καρπαθάκη, που ο οποίος είναι αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Να ξεχάσουμε για απόψε τα προσωπικά. Πατέρα, Δαμασκηνέ Καρπαθάκη, ξεχνάμε απόψε τα προσωπικά. Ξέχασε τα όσα σου γράψει, τα όσα έχεις πει. Και σε καλό να πάρεις θέση. Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή κατ' ουσίαν αντικαθιστάς τον βαρέως ασθενούντα αρχιεπίσκοπο κύριο Σεραφείμ, ο οποίος είναι, ας τα πούμε έξω τα δόντια, ανίκανος να ασκήσει εξουσία αρχιεπισκοπική. Εδώ να πάρεις θέση λοιπόν σε αυτά τα όσα λέει το έγγραφο του ΚΕΦΕ, όπου ομιλεί ότι κάποιος εκπρόσωπος, είτε αυτό είναι στέλεχος εκκλησίας, είτε είναι τη σειρά συνόδου, είπε ότι θα απομακρύνει το Λάμδα, για τον να πατέρα Αλεμιζόπλο. Πρέπει να έχει κάποια δύναμη. Βεβαίως, μα γι' αυτό λέω, είτε στέλεχος, είτε μέρος της σειράς συνόδου, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, να είναι κάποιος σύμβουλος, να μπορεί να είναι κάποιος συγγενής, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι κάποιος παρατρεχούμενος, κάποιος ναβατζής εκεί μέσα. Εντάξει. Τα βαζείς, υπό την καλή έννοια εννοώ, κατάλαβες, να πουλάει μούρι, ότι επηρεάζει καταστάσεις. Μπορεί να είναι. Λοιπόν, ότι έχει σκοπό να απομακρύνει το Λάμδα σταδιακά από το πόστο του λόγω της προβληματικής της. Μισό λεπτό, ορίστε. Σε καλό πατέρα Δαμασκηνέ, σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε καλύτερα, γιατί είσαι επίσκοπος και επειδή γνωρίζω λίγο από αυτά, θεοφιλέστατε Δαμασκηνέ, κύριε Δαμασκηνέ Καρπαθάκη, σε καλό να τηλεφωνήσεις και να πάρεις θέση. Η εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας, πριν από λίγες μέρες εθρήνησε πραγματικά τον θάνατο του μακαριστού πατέρα Αντωνίου Αλεβιζοπούλου. Ήταν ο άνθρωπος που στάθηκε σε πάλξεις χρόνια τώρα εναντίον των αιρέσεων, έντιμα, όθια και παλικαρίσα. Είσαστε όλοι εκεί. Είσαστε όλοι εκεί. Σε καλό λοιπόν, μπροστά σε αυτό το ανέντιμο, όχι έγγραφο, το έγγραφο κάνει τη δουλειά του, και κάνει τη δουλειά του, θα μπει μέσα όπου μπορέσει, θα εισχωρήσει όπου μπορέσει, σε καλό να πάρεις θέση εσύ και να ξεκαθαρίσεις το θέμα της εκκλησίας, όπως έχω καλέσει και τον κύριο Χατσιφώτη, τον Γιάννη, αλλά δεν έχει βγει ακόμη στο τηλέφωνο. Μισό λεπτό, ορίστε κύριε μου. Κύριε Μιχαλόπουλε, συγχαρητήρια για το έργο σας. Είναι θαυμάσιο το έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μην περιμένετε πολλά πράγματα από τη διοίκηση της εκκλησίας, διότι ανώτατη εκκλησία. Λίγο πιο δυνατά. Μην περιμένετε πολλά πράγματα από τη διοίκηση της εκκλησίας, διότι πολλοί ανώτατοι εκκλησιαστικοί άρχοντες συμμετέχουν σε οργανώσεις των οποίων οι διδασκαλίες είναι αντίθετες προς το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Μερικοί μάλιστα παίρνουν και χρήματα από κάποιες οργανώσεις. Θέλετε να πείτε για τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον κύριο Παρθένιο, που πήρε από τη Μασονία? Δεν ξέρω, αλλά και για πολλούς άλλους. Σας το λέω εγώ. Και για πολλούς άλλους. Και υπάρχουν και άλλοι δεσποτάδες που φοράνε καπαρτίνες και πηγαίνουν στη στοά της Μασονίας. Γνωστά πράγματα. Ο δε Παρθένιος σε πήρε 500 χιλιάρικα. Είναι και φτηνιάρης. Ολόκληρος Πατριάρχης είναι και φτηνιάρης. 500.000. Προχωρήστε στο έργο σας και μην περιμένετε, αλλά από τους 85 επισκόπους δεν υπάρχουν 10 άνθρωποι να χτυπήσουν την πατερίτσα να βγάλει φωτιές. Μη με προκαλείτε, για θα σας πω το εξής, αυτό που λέω συχνά και φωνάζουν όλοι. Αυτό που είπα στον Καντιώτη και άρχισε να φωνάζει μέσα στη Φλόρνα και να μου λέει φύγε, μην τυχόν με κολλάζεις, μου λέει, με κολλάζεις, φύγε. Ότι εγώ προσπαθώ να βρω τους 10-15 οι οποίοι έχουν πίστη και φόβον Θεού. Έχουνε. Οι 15-20. Ναι. Οι άλλοι αφήστε τα. Λοιπόν. Δεν είδατε ότι δεν πήρε θέση ένας για τους τρεις? Προχωρήστε στο έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε μου. Μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Μιχαλόπουλε.
την ανάγνωση του εγγράφου. Θα ξαναεπιμείνω εδώ πέρα, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι. Γιάννη, με ορίστε. Κύριε Μιχαλόπουλε, κύριε Ρίζο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαι μητέρα και θα ήθελα να πω ότι καλό το πρόγραμμά σας, αλλά δυστυχώς αυτοί που κυβερνούν εκκλησία και πολιτεία είναι οι φταίχτες, διότι όπως σε ένα σπίτι, όταν δεν υπάρχει η μάνα, ο πατέρας να κρατήσει την οικογένεια, δυστυχώς. Αυτά τα πράγματα έχουν ξεκινήσει από πολύ πολύ παλιά, όταν το παιδί μεγαλώνει χωρίς να ξέρει το πιστεύω, χωρίς να ξέρει τη γιορτή. Αν μπορείτε να κοιτάξετε τα βιβλία του Δημοτικού, λένε τη γιορτή ότι σήμερα ο μπαμπάς θα κάνει γιορτή κτλ. Δεν ξέρουν τα παιδιά τις γιορτές. Δεν ξέρουν το πιστεύω, το Πάτερ ημών. Είναι τρομερό δηλαδή. Και έτσι σιγά σιγά. Μα δεν τα ξέρουν ούτε οι καθηγητές της θεολογίας. Όχι, όχι. Ούτε οι καθηγητές, διότι οι καθηγητές περισσότεροι από αυτοί που πήγανε πηγαίνανε για τη χημεία και μπήκανε στη θεολογία. Ας μην πάμε πολιτικά. Όχι, δεν πάμε πολιτικά. Σας λέω ότι οι καθηγητές. Είναι σχολείο, κύριε μου. Τρομερό. Γι' αυτό τα παιδιά πηγαίνουν ναρκωτικά από εδώ. Εγώ ήμουν Κυκλάμινο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Είχαμε τη Μάρθα, τη Κουτίφαρη, και ήμουνα Κυκλάμινο, δηλαδή πίστευα. Τώρα τα παιδιά δεν πιστεύουν, δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή δεν φταίνε, και εμείς οι γονείς όσο προσπαθούμε, όταν στο σχολείο δεν μαθαίνουν ορισμένα πράγματα, είναι τρομερό. Δεν μαθαίνουν τίποτα, μην ανησυχείτε. Δεν ούτε τα κανάλια, ούτε οι αιρέσεις. Όταν είναι η οικογένεια σφιχτή και κλειστή, δεν μπορεί να μπει κανένας μέσα. Λοιπόν, έτσι είμαστε κι εμείς ένα κράτος διαλυμένο. Όχι οι αιρέσεις θα μπουν, ούτε οι δεσποτάδες, οι παπάδες. Είπατε... Είναι τρομερό δηλαδή. Τρομερό. Τρομερό. Δηλαδή δεν μπορεί να διανοηθεί άνθρωπος. Είπατε κάτι. Ότι όταν οι γονείς είναι σκορποχέρι, δεν μπορούν τα παιδιά, δεν έχουν πρότυπο. Βεβαίως. Μήπως. Είπατε έτσι και το κράτος. Και λέω κι εγώ τώρα. Μήπως είναι καιρός να φροντίσουμε σαν Έλληνες να αλλάξουμε γονείς. Έστω και να βρούμε θετούς, να βρούμε κάπου. Κάπου γονείς. Γιατί οι γονείς μας, εσείς είπατε ότι οι γονείς μας, κράτος, κυβερνής, πολιτική πολιτεία. Εγώ λέω ότι είπατε. Άλλαξε ο γονολιός και έβαλε τα ρούχα του. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξουμε δομής αυτούς. Να αλλάξουμε, να έχουμε άλλες θεωρίες. Να μην πω, ελληνικές, είναι, ας το πω. Δηλαδή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε πάρα πολύ σωστοί. Ο Θεός να φωτίσει το λαό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε πάρα πολύ σωστοί. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στους αγώνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου. Από την άλλη μεριά, βγήκε στα μίντια δηλώνοντας ότι ο Λάμδα δεν κάνει μία προσωπική σταυροφορία, ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία τον υποστηρίζει πλήρως στις ενεργειές του εναντίον της αντιολογίας, και ότι αν η αντιολογία επιτεθεί στο Λάμδα, ναι, τότε επιτίθεται κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μισό λεπτό, πρέπει παρακαλώ. Να βεβαιωθούμε ότι. Πρέπει να βεβαιωθούμε αν είναι μαζί μας ή όχι. Ενημέρωσέ με σήμερα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό το δεύτερο κομμάτι. Λέει ότι ο άνθρωπός τους. Από την άλλη μεριά, ο άνθρωπός τους, αυτό ο οποίος τους είπε ότι θα τον φάει. Σταδιακά θα τον φάει, θα τον βασίξει, θα τον βγάλει στην άκρη. Ναι. Τον πατέρα Λεβιζόπουλο. Τι κάνει. Από την άλλη μεριά, βγήκε στα μίντια δηλώνοντας ότι ο Λάμδα δεν κάνει μία προσωπική σταυροφορία. Ποιος βγήκε στα μίντια? Εδώ είναι το πρόβλημα. Το είναι γνωστόν. Γνωστόν πλέον. Ας έρθει, ένας βγαίνει στα μίντια. Ας έρθει εδώ, σε παρακαλώ, ο κύριος Θεόφιλος που ξέρει τα μαθηματικά, να μας λύσει την εξίσωση. Ναι. Αυτός ο άριστος κύριος. Έχει φαρδί. Μαθηματικός δεν είναι. Ναι, φαρδί παρανομαστικός. Εδώ πέρα. Και κάνει τα ωραία μαθήματα κάθε πρωί στους υποψηφίους. Ναι. Έτσι, να μας λύσει εδώ, να δώσουμε το πρόβλημα. Εδώ είναι χημεία το θέμα, φυσική, ανωτάτη φυσική, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, έχει φαρδί παρανομαστή. Ναι, και να έρθει, ναι, φαρδί παρανομαστή, και να έρθει και ο άλλος ο διαστημολόγος, ο κ. Στράκος, να τα βρούμε αυτά. Γιατί εδώ είναι διαστημικά τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, βγήκε στα μίντια. Ένας βγαίνει στα μίδια, οι δύο. Ναι, και είναι αυτοί που βγαίνουν από την εκκλησία. Σιγά σιγά, σιγά σιγά η αγουρίτρα γίνεται μέλη. Το λέγει η μακριά η μάνα σου. Ναι. Ωραία, θα το βρει η τάβλα το καρφί της, το λέγει και αυτό η μαμά σου. Ναι. Μπράβο λοιπόν. Από την άλλη μεριά βγήκε στα μίντια. Άρα. Δηλώνοντας ότι ο Λάμδα, ο Αλεβιζόπλος, δεν κάνει μια προσωπική σταυροφορία, ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία τον υποστηρίζει πλήρως στις ενεργειές του εναντίον της αντιολογίας. Και ότι αν η συντολογία επιτεθεί στο Λάμδα, τότε επιτίθεται κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρέπει να βεβαιωθούμε
αν είναι, αν είναι μαζί μας ή όχι. Με το χωροφύλαξη του αστιφίλα. Ενημερωσέ με σύντομα πάνω σε αυτό. Μισό λεπτό, θα ακούσουμε τον τηλεθεατή μας. Ορίστε, κυρία μου. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο. Καλησπέρα, ε? Καλησπέρα, κύριε Ρίζο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση την οποία μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω σε εσάς. Και να σας χαίρω για το θεάρεστο και εθνοφελές έργο το οποίο επιτελείται αυτή τη στιγμή. Θα με επιτρέψετε να αναζητήσω τις ευθύνες για την διάδοση των αιρέσεων αφενός σε αυτές τις ίδιες, αφετέρου και σε δικά μας λάθη. Δηλαδή δικά μας εννοώ ορισμένων σε σιπό των μελών του Ορθοδόξου Πτυρώματος. Όπως ξέρουμε υπάρχει το θρησκευτικό βίωμα στον άνθρωπο το οποίο επιζητεί ικανοποίηση για παντός τρόπο. Και το εκμεταλλεύονται αυτό. Στην Αμερική βλέπουμε τι γίνεται με τις χιλιάδες ποικιλώνυμες αιρέσεις οι οποίες έχουν κατακτήσει το λεγόμενο, επαναλαμβάνω, το λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε πήξει στους Παρθενώνες και στους Πυθαγόρες και στα 1002 αυτά συμμαζέματα και τα οποία δεν έχουν τέλος. Ας αφήσουμε αυτούς. Πρέπει να δούμε και το διεθνή σιωνισμό, ο οποίος έχει συμφέρον διαλύσει τον χριστιανισμό, διότι είναι ένα εμπόδιο του και την παγκόσμια επικράτηση. Αυτά, με συγχωρείτε, δεν λαϊκίζω τώρα ούτε παραλαμβάνω. Όχι, είναι γνωστά και σωστά τα λέτε, ναι. Θα ήθελα όμως λιγάκι, αγαπητοί κύριοι, να περιοριστώ και σε ορισμένες από τις δικές μας ευθύνες. Άκουσα με πολύ χαρά προηγουμένως τον κύριο Μιχαλόπουλο να ομιλεί για ορισμένες προσωπικότητες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ας πάρουμε παράδειγμα τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Μία πτυχή της δράσεώς του ξεδίπλωσε ο κύριος Μιχαλόπουλος. Άλλη μία πτυχή είναι ορισμένες φιλοϊσλαμικές θέσεις, τις οποίες έχει κατά καιρούς πάρει. Ναι, έχει πει ότι ο Μωάμεθ ήταν αθεός και τέτοια. Ναι, ακριβώς, κύριε Μιχαλόπουλε. Αφετέρων, επειδή έχω ζήσει στην Αφρικανική Ήπειρο, πρέπει να ξέρετε ότι το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Είναι και ίσως, να σας διακόψω, είναι και ο Πατριάρχης ο οποίος είναι και μπαμπάς, ας πούμε. Ναι, είναι, και αυτό λέγεται, αλλά. Όχι, λέγεται, είναι. Το κακό είναι ότι το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας έχει το χειρότερο υλικό από πλευράς ποιμένων από την Αφρική. Μας τους έστειλε εδώ τους τέσσερους ως κυρέδους και οι οποίοι έχουν εξαπλωθεί στα νεκροταφεία και γίνεται στρελή, ας πούμε. Πόσοι άλλοι τέτοιοι είναι κάτω. Πόσοι άλλοι είναι κάτω. Ας πάρουμε παράδειγμα. Γυμνάσιο Θηλαίων έχει καταντήσει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Δυστυχώς. Ο Ιαννουπόλεος Παύλος ζει επισήμως με σύζυγο μέσα στη Μητροπολή του. Ναι, στο Ιωάννησμπουργκ. Στον χειρισμό του πληρώματος. Και είναι και μέλος της μασονικής του Άσπη Θαγόρας. Μάλιστα. Ο πλέον εκδίγητος πάντων. Ο Λίγκρης, αυτός είναι ο Λίγκρης. Υπάρχει και ένας άλλος κουτσός ονόματι Τιμόθεος Κοντομέρκος. Με την περίφημη επιστολή στην Ματούλα. Ναι. Εγώ τα έχω βγάλει αυτά στον αέρα. Υπάρχει περίφημος Κοντομέρκος, ο οποίος... Ο Κοντομέρκος με τις επίστολες, ερωτικές επιστολές. Προχωρήστε. Δεν τις έχω δει, κύριε Μιχαλόπουλε, αλλά έχω ιδέα και μικρά πήρα από τον δαίμονα και όχι κληρικό. Μάλιστα. Ο οποίος στην κατοχή ήταν στο ΕΑΜΕ Βρετανίας, παρακαλώ. Μάλιστα. Και ξαφνικά βρέθηκε επί Ιερονύμου προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού και μετά ποιος ξέρει τι φύσιμα πήρε και βρέθηκε να ταλαιπωρεί την κοινωνία της κεντρικής Αφρικής διώκοντας το λαό από την εκκλησία. Ναι, ήτανε και υποήθελε να πάρει και να γίνει και πατριάρχης. Λοιπόν, ας μην περιστούμε σε αυτά, μην κάνουμε την κατάχρηση του χρόνου σας. Ας πάρουμε από την άλλη μεριά μερικά πρόσωπα εδώ στην ελλαδική περιοχή. Προηγουμένως είπαμε τον κύριο Κατηφώτη. Με τι προσόντα ο κύριος Κατηφώτης έγινε πρόσωπος της σειράς συνόδου? Χωρίς στοιχείο φιλολογίας, την οποία επιμάτην προσπάθησε για να σπουδάσει. Επιμισθώ να ασκεί ένα πνευματικό λειτουργήμα. Συγγνώμη, δεν θέλω να το κατηγορήσω τον άνθρωπο, αλλά όταν βγαίνει στις οθόνες με αυτό το άγριο ύφος, με αυτό το απότομο ύφος, με αυτό το ιταμό ύφος, δεν προσυδειάζει σε χριστιανό, σε ορθόδοξο, σε φτωχούλη του Θεού. Δεν προσυδειάζει αυτό το ύφος. Ο δε Γεώργιος Δράλης, τον οποίο ο ελληνικός λαός εμπιστεύθηκε κάποτε, τι ήθελε, κύριε Μιχαλόπουλε και αγαπητέ κύριε Ρίζο, στις συγκεντρώσεις του ΜΟΥΝ στην Αθήνα, όταν ήρθαν αυτοί οι περίφημοι κορεατικοί φωστήρες να μας κηρύξουν εδώ τις ανατολικές θρησκείες, τι ήθελε ο κύριος Γεώργιος Δράλης, ο οποίος ετόλμησε, παρακαλώ, ετόλμησε να επικρίνει τον Άγιο Λαρίσης, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τη στιγμή. Ο οποίος το πείτε φυσικά διόντως και του είπε ότι είναι καστροφέας η γλώσσα της παιδείας του έργου. Γι' αυτό. Τη στιγμή που δεν βλέπει την Μητρόπολη Νέας Ιωνίας η οποία είναι γεμάτη από Κινέζους. Πώς ξαφνικά ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας βρέθηκε στο πιδάλιο μιας επισκοπής την ώρα που τόσα πολλά οι καταλογιστοί αντίον του. Όλοι αυτοί οι οποίοι έφυγαν με τον Να με συγχωρείτε. Εάν τους πιάσουν όλους, φοβάμαι ότι θα είμαστε μέχρι το πρωί
γιατί βλέπω τους ξέρετε καλά, τους ξέρει και ο κύριος Μιχαλόπουλος. Δεν είμαι, δεν είμαι στον χώρο της εκκλησίας. Όχι, όχι, άλλο. Ούτε εγώ ανήκω στον χώρο της εκκλησίας. Δεν ασχολούμαι ειδικά. Και ξέρετε κάτι. Όσο για τον, επειδή δεν θα ήθελα να επεκταθούμε σε αυτούς εδώ πέρα. Δεν πιάσουμε, δεν θα μείνει κανένα. Γιατί ας το περιορίσουμε εδώ πέρα, ας το περιορίσουμε προς τα εδώ και γίνεται άλλη ιστορία. Τον Μητροπολίτη Λαρίσης, δεν είναι δεν τον θέλουν για άλλο λόγο, ο Μητροπολίτης Λαρίσης τους σταμάτησε την κλοπή η οποία γινόταν στην Αγία Παρασκευή και ενώ έβγαζανε ότι εισέπρατε η Αγία Παρασκευή αυτό το περίφημο προσκύνημα 6 με 7 εκατομμύρια το χρόνο, όταν πήγε ο σημερινός Άγιος Λαρίσης βγήκανε 260 εκατομμύρια και ο προϊστάμενος εκεί πέρα ο οποίος ήταν ένας αρχιμαντριτάκος, θα το ξέρετε, ένας κοντούλης ο οποίος ήταν, έχει εδώ πέρα κάτι, στην Αργυρούπολη κάνει κάτι πολυκατοικίες. Λοιπόν, άμα φτάσουμε εκεί, επειδή τα ξέρω ξέρετε, καλά, δεν σώζεται η ιστορία. Ξέρετε κάτι, θα ήθελα, όχι, όχι, θα με επιτρέψετε να το πείτε, αλλά να πω κι εγώ κάτι. Κάποια στιγμή πρέπει να βγαίνουν στη φόρα οι βρωμιές όλων. Το ζητάει και ο Απόστολος Παύλος αυτό. Το ζητάει και ο Απόστολος Παύλος. Αλλά τον είναι πάντα. Δεν υπάρχει θέμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει κάτι άλλο να γίνει, γιατί πιστεύω ότι βγάζοντας τις βρωμιές όλες στον αέρα, ειδικά. Να κλείσω εγώ, αγαπητέ φίλε, κάπου, άγνωστε. Κάπου παθαίνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να κλείσω εγώ με αυτό που θέλατε να πείτε εσείς. Δεν θα προβλέψω, δεν ξέρω τι θέλω να πω. Εγώ θα σας πω τι θέλετε να πείτε. Να σας το πω. Όχι, δεν το ξέρω. Να σας το πω. Ας το να το πει. Πέστε το. Ναι. Να ξαναδείτε. Έχουμε ξαφνικά, με συγχωρείτε κύριε Μιχαλόπουλε, έχουμε ξαφνικά εκστασιαστεί μπροστά στο λεγόμενο δυτικό πολιτισμό και στη λεγόμενη πρόοδο και στο διαφωτισμό, στα φώτα του πολιτισμού. Στα σχολικά εγχειρίδια επικρίνεται ο Αθανάσιος ο Πάριος και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί τα λέει ψαδρομική, ήταν... Αυτό πολι... ήθελα να σας πω, ότι η Εκκλησία, για να... η Εκκλησία μας σήμερα πρέπει να επιστρέψει στις κατακόμβες. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι το νόημά σας. Το πνεύμα του Μάρκου του Ευγενικού. Έτσι, μπράβο. Το πνεύμα, το λοιπόν, πνεύμα του Μάρκου του Ευγενικού. Επειδή περιμένε πάρα πολλά τηλέφωνα, σας ευχαριστούμε σας και πάντα στην εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Το πνεύμα τελείωσε, γιατί αυτό. Ο χρόνος δεν μας παίρνει, κύριε Μιχαλόπουλε. Θα καθίσουμε, είπαμε. Ήδη πήρα μισή ώρα. Θα πάρουμε άλλη μισή ώρα και μια ώρα να πάρουμε. Κύριε Ρίζο, βιάζεται. Καμία δεν. Ωραία, δικό μας είναι, κάνουμε ό,τι θέλουμε, ας πούμε. Δικό μας με το κανάλι, όχι, και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, δεν έχουμε ορίσει. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά για την ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Ο αγώνας σας είναι πολύ μεγάλος και είναι ηρωικές ημέρες, διότι περνάμε λιτότητα. Ζητάτε κάποια βοήθεια στο λογαριασμό αυτό. Θα την έχετε, θα σας βοηθήσουμε. Έχετε όμως να κάνετε με κάτι θηρία. Αυτά τα θηρία χρησιμοποιούν ματά τους, τα εκταμιεύουν από δολοφονίες. Πώς τα εκταμιεύουν? Πουλάνε τα ναρκωτικά. Αυτοί διακινούν τα ναρκωτικά. Και με τα χρήματα των δολοφονημένων ανθρώπων των Ελλήνων, με αυτά κινούν όλες τις διαδικασίες αυτές, κύριοι. Τα χρήματα αυτά τα οποία επενδύουν από καμία άλλη πηγή δεν έρχονται για να επενδυθούν. Μην φεύγουμε, μην φεύγουμε. Από τα ναρκωτικά, από τις κλοπές και από όλα τα άλλα. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Δεν θα ήθελα να φτάσουμε εκεί. Δεν είναι θέμα, δεν φτάνουμε εκεί. Μιλάει για τη σαϊντολογία. Μιλάει για τη σαϊντολογία. Βεβαίως, για αυτούς μιλάω, για τους σαϊντολόγους. Αυτοί λοιπόν τις πηγές τους τις έχουν από εκεί, από εκεί το χρήμα τους. Άλλο. Λοιπόν, οι ποινικολόγοι, εσείς που είστε ειδικοί, με τον εισαγγελέα να συνεργαστείτε με τις υπηρεσίες διώξεως και να τους κυνηγήσετε. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για αυτά τα χαρτιά. Για πάνω να δείτε περί τίνος ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κάνει ήδη. Σας ευχαριστούμε, γεια σας. Καλητήρια. Λοιπόν, από την άλλη μεριά βγήκε στα μίντια δηλώνοντας ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος θα έτρωγε, θα μάσαγε τον Αλεβιζόπλο, ότι ο Λάμδα δεν κάνει μια προσωπική σταυροφορία, ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία τον υποστηρίζει πλήρως από τις ενεργές του εναντίον της εντολογίας και ότι αν η εντολογία επιτεθεί στο Λάμδα, τότε επιτίθεται κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρέπει να βεβαιωθούμε για το πρόσωπο αυτό το οποίο τους έλεγε θα απομακρύνει. Έτσι, το Λάμδα, τον Αλεβιζόπλο, αν είναι μαζί μας ή όχι. Ενημέρωσέ με σύντομα πάνω σε αυτό το θέμα. Εδώ λοιπόν κάνω μια κύριε Ρίζο, πάλι μια έκκληση. Ναι. Ξανακαλώ τον κύριο Χατζηφώτη. Τον ξανακαλώ ως δημοσίων σχέσεων και τύπου, να μας βγει ποιος βγαίνει στα μέσα ενημερώσεως. Και καλώ και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο, τον Θεοφιλέστατο Δαμασκηνό, κύριο Δαμασκηνό Καρπαθάκη, αυτή τη στιγμή ο οποίος εκπροσωπεί ως αρχιγραμματεύς Ιερά Συνόδου και εκπροσωπεί γενικότερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Σεραφείμ, να βγει και να κάνει μια δήλωση. Εγώ, Δαμασκηνέ, κύριε Δαμασκηνέ, Θεοφιλέστατε, τα ξεχνώ όλα. Τίμια πράγματα.
Τα ξεχνώ όλα. Βγείτε και πέστε τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά από το κέφι στην Ελλάδα. Είναι βαριά η κατηγορία. Μέσα εις την Ιερά Σύνοδο είσαι άνθρωπο υψηλά ιστάμενο της Εκκλησίας, πέφτει μία μεγάλη κατηγορία. Θα δοθεί και συνέχεια στον τύπο, θα δοθεί συνέχεια παντού. Θα δοθεί και μία συνέχεια στον εισαγγελέα, στα πατριαρχία, παντού εδώ πέρα. Ίσως να μην το καταλάβανε τι είναι. Υπάρχει άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία της Ελλάδος, στην επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος, που έχει έρθει σε επαφές με την Εκκλησία, με τους αντιολόγους και με τους κεφίτες εδώ πέρα. Και τους είπε, αφήστε εμένα, ναι, έχω υπόλοιπα. Θα τον βγάλω από τη μέση τον Αλεβιζόπλο. Και αναρωτιόνται, αυτός ο άνθρωπος βγήκε και στην τηλεόραση, είναι δικός μας ή όχι. Ποιος είναι? Κύριε Μιχαλόπουλε, έχω την εντύπωση. Πάντα καλεί το Θεόφιλος, έτσι, ο Θεόκλητος. Ναι, θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η δήλωση, την υπόνοια, αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει στο κανάλι μας, εκπομπή δική μου. Θα την ψάξω. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αρχικώς συγχαρητήρια, τα οποία είναι και πολύ λίγα, μικρή κουβέντα, μπροστά στο έργο που κάνετε. Κύριε Μιχαλόπουλε, επανειλημμένα έχω πάρει, σας έχω τέτοια αγάπη και τέτοια εκτίμηση, και ο λόγος είναι ο εξής. Είστε το μόνο κανάλι, τελείως αντικειμενικά κρίνετε τα πάντα με απόλυτο δίκιο. Είτε αυτό λέγεται πολιτική, είτε λέγεται το βασικότερο για μας, Ορθοδοξία. Ξέρετε γιατί? Το ξέρετε το γιατί? Γιατί είστε βαθιά Ορθόδοξο άτομο. Πέρα από αυτό, υπάρχει και κάτι άλλο. Είστε ο μοναδικός. Όχι. Δεν περνάμε από κανένα ταμείο. Ακριβώς. Διότι αν περνάγαμε από κάποιο κομματικό ταμείο, ναι, θα είχε χτυπήσει μέσα το τηλέφωνο, είτε από το Πασόκ, είτε από τον κύριο Βαρθολομέα, από τη Νέα Δημοκρατία, και θα μας έλεγε, ρε παιδιά, η κομματική γραμμή δεν είναι να χτυπήσουμε σήμερα το ΚΕΦΕ, διότι το ΚΕΦΕ είναι Αμερική, διότι εκεί είναι τα κόλπα μας, διότι εκεί είναι το ένα το άλλο, ή οποιοδήποτε άλλος λέμε, ας πούμε. Ναι. Ή θα μας έλεγε κάποιος άλλος, να σου πω στη γωνία, του λέγε του κύριου Ρίζου, έχετε πάρει την τάδε επιταγή από τον τάδε. Αυτά σε εμάς δεν συμβαίνουν, γι' αυτό και πολλές φορές μπορεί να μας γυρίσετε και ανάποδα και να πέσουν μόνο τα κλειδιά. Κύριε Μιχαλόπουλε, ακούστε, έχετε μεγάλο ακροατήριο. Εγώ απλά αυτή τη στιγμή έχω δύο παράπονα. Ότι η Ορθοδοξία μας από τους Άγιους Πατέρες δεν λειτουργεί, καθόλου μα καθόλου. Ωστόσο έχω και ένα ευχάριστο μήνυμα, ίσως αυτό συνετέλεσε η δική σας εκπομπή, η δική σας αγάπη για την Ορθοδοξία και το πάθος που έχετε, ότι βλέπω στην Εκκλησία νέο κόσμο, και αυτό είναι ένα ευχάριστο μήνυμα. Από την άλλη μεριά... Το πιο ευχάριστο. Ναι. Διότι ίσως... το να μαζευόμαστε, κυρία μου, σε συγκεντρώσεις και σε κύκλους, ναι, των διαφόρων οργανώσεων, και να τα λέμε εμείς και εμείς, δεν βγαίνει τίποτα. Μαζεύονται σε κάποιο κύκλο 200 πιστοί. Είναι οι 200 πιστοί, οι γνωστοί 200 πιστοί. Το θέμα πρέπει να γίνει αγώνας, να εξαπλωθεί αυτός ο αγώνας, να φτάσουμε και στην πιο ακραία γωνία της, εδώ της Ελλάδος, και να μάθουν ακριβώς από τι κινδυνεύουμε και από ποιους κινδυνεύουμε. Διότι αν τα λέμε μεταξύ μας, να σφίγουμε τα χέρια και να λέμε τι καλά είμαστε, και αύριο θα πάμε στην τάδε Λιτανία ή αύριο θα πάμε στον τάδε Σπερνό, δεν βγαίνει τίποτα. Κοιτάξτε, εμείς... το θάρρος και το κουράγιο που έχετε εσείς, επειδή έχετε καθαρό το κεφάλι, δεν είναι μόνο όμως αυτό, και καθαρό το μέτωπο, είναι και εγώ τουλάχιστον έτσι το πιάνω, ότι είναι η βαθιά πίστη που έχετε για την Ορθοδοξία. Και εκείνο που μου το έχω και παράπονο από όλες τις κυβερνήσεις. Τι θα πει να μην υπάρχει ένα ορθόδοξο κανάλι και να επιτρέπουν το 62 να κάνει από το πρωί ως το βράδυ ποιήση εγκεφάλου και με Έλληνες καλλιτέχνες. Μα για όνομα του Θεού. Μα δεν το ζήτησα να υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτεία. Ακούστε να σας πω κάτι για να τοποθετήσουμε τα πράγματα, γιατί οι άδειες εδόθησαν επί κυβερνήσεως κυρίου Μητσοτάκη. Η Εκκλησία, ένα λεπτό, περιμένετε να σας πω, να τελειώσω. Θα σας πει άλλο. Η Εκκλησία δεν μπήκε μπροστά να ζητήσει άδεια, θα δεν υπήρχε κανείς σε καμία περίπτωση και στο ραδιοφωνικό, και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Έχουν δώσει τόσες διευκολύνσεις
Και εμείς έρχομαι εδώ πέρα, έρχονται και ιερείς, έρχονται και κληρικοί και αρχιμαντρίτες και λαϊκοί και μιλάνε. Όπου να πάνε, είναι ανοιχτές οι πόρτες. Αλλά δεν ζήτησε η Εκκλησία της Ελλάδος να κάνει κανάλι και τους το αρνηθήκανε προς Θεού. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ναι, έτσι μπράβο, όταν θα πεις ότι κάνω κανάλι και το λειτουργώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, και στο κανάλι δεν βάζεις ούτε μουσική, ούτε λειτουργίες, ούτε ταινίες οι οποίες έχουν παιχθεί ξανά και ξαναπαιχθεί και ομιλίες και το ένα και το άλλο. Το κανάλι απαιτεί δουλειά. Το κανάλι απαιτεί από τις 6, από 7, από τα αρχίσεις μέχρι το βράδυ στις 12 πρόσωπα. Απαιτεί προσωπική συνεισφορά. Και απαιτεί λεφτά. Και προσωπική κατάθεση. Λεφτά έχουν, λεφτά έχουν. Μα δεν τα δίνουν για αυτά. Αλλά τα λεφτά δεν τα δίνουν για εκεί πέρα. Έτσι. Καταλάβατε. Το κανάλι ήθελε ανθρώπους να δουλέψουν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ ακούσατε τι γίνεται, έτσι. Εδώ άνθρωποι, εδώ είναι άνθρωποι δίπλα στο ΚΕΦΕ. Είναι άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται στο πλευρό του ΚΕΦΕ να φάει τον πατέρα Αντώνια Ρεβιζόπλο. Να το κυρίζω να τελειώσω τον λογισμό μου. Ναι. Και ποιος θα ήταν πολύ οδυνηρό για μερικούς να βγαίνει στο κανάλι, διότι θα έπρεπε το κανάλι να κάνει μια παρουσίαση, έτσι. Να καλέσει τον τάδε Μητροπολίτη, Ποιος να καλέσει, ας πούμε, όταν και το ΚΕΦΕ και το κάθε ΚΕΦΕ για κάποιους μητροπολιτάδες και κάποιους μητροπολιτάδες έχει και τους σχετικούς φακέλους, είτε γιατί είναι κίνεδος, είτε γιατί είναι εκείνο, είτε γιατί έχει ανυψές, είτε γιατί το βάζει χέρι στο παγκάρι κτλ. Καταλάβατε, εκεί είχε ευθύνες το θέμα. Σε ευθύνες δεν τις θέλανε. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, να πείτε. Το κάνω σαν παράπονο. Όταν βγαίνουν διάφορα πρόσωπα αξιοπαθούντα που τα έχουμε όλοι να συμβάλλουμε οικονομικά. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Θα μου πείτε ότι είναι πάρα πολύ αφιλής η ερώτησή μου. Εγώ όμως θα την κάνω. Γιατί ο απλός κόσμος, ο καθημερινός, αυτό το αναρωτιέται. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Όταν βγαίνει ο δίσκος στην εκκλησία, πολλοί που δεν το γνωρίζουν, αυτά τα χρήματα του δίσκου πηγαίνουν στη Μητρόπολη. Μόνο από το κεράκι κρατάει ένα ποσοστό η Εκκλησία και εκείνα που ρίχνουμε υπέρ των φτωχών και κάνουμε τις διάφορες, τέλος πάντων, εδώ τους φτωχούς της ενορίας που δίδονται κάποια χρήματα αστεία. Αναρωτιέμαι τώρα, με την τεράστια περιουσία που έχουν, με αυτά που δίνουμε όλοι, εγώ ας είναι αμαρτία, το εξομολογώ με σε εσάς δημόσια, πια στο πανεράκι δεν ρίχνω. Ρίχνω μόνο υπέρ των τεχών. Κυρία μου, ακούστε και ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν, γιατί φέρεστε, είστε κατατοπισμένοι, ακούστε εδώ. Ναι. Το ΚΕΦΕ έκανε εδώ περίπτερο στην έκθεση του βιβλίου. Και η Ένωση Βιβλιοπολών και Εκδοτικών Οίκων, ας πούμε, το εδέχτηκε. Είτε δεν ξέρανε, είτε ξέρανε γιατί θέλανε να πάρουν τα χρήματα αυτά οτιδήποτε. Αλλά πέρα από αυτό, η Εκκλησία της Ελλάδος, δεν είδατε που κάνουμε έκκληση μισή ώρα εδώ σε ένα δεσπότη και στον κύριο Χατζηφώτη και δεν εμφανίζεται κανείς τους? Το ξέρω και λυπάμαι. Η Εκκλησία της Ελλάδος γιατί δεν επενεύει να πει τι έγινε για κάποια έκθεση όπου την εγκαινίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Αυτές τις εκθέσεις εγκαινιάζουν υπουργοί, βουλευτέ και πάνε, εγκαινίασε μέσα το ΚΕΦΕ. Το ΚΕΦΕ τραβάει την ταινία, τη στέλνει στο εξωτερικό, φαίνεται η δουλειά του και όλα αυτά. Και παίρνει τα λεφτά. Η Εκκλησία της Ελλάδος πού βρίσκεται? Τι έκανε ο κύριος Χατζηφώτης? Τι έκανε το άλλο γραφείο τύπου? Τι κάνουν τα κάθε γραφεία? Τι κάνουν οι Μητροπολιτάδες? Γιατί δεν είναι μόνο ο Αρχιεπίσκοπος, υπάρχουν και άλλοι που τα βλέπουν. Εδώ γύρω από την Αθήνα υπάρχουν 10 δεσποτάδες. Μα δεν ακούσαμε ένα έργο υπέρ των φτωχών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Τι θέλω να πω το εξής. Όταν περνάγαμε εμείς στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για να πάρουμε την άδεια, την οποία πήραμε πάμψηφι όλους, συμμετείχε και εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Ναι, ναι. Τώρα πώς επιτρέπει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο? Είχε πολεμήσει. Έχει φύγει ο εκπρόσωπος. Ναι, ο Αλεξανδρουπόλεος, ο κ. Άνθιμος ήταν τότε, ναι, αν θυμάσαι. Ναι, ναι. Είχε πολεμήσει το θέμα του 62. Φοβερά το είχε πολεμήσει. Δεν έχουν πάρει άδεια. Δεν έχουν άδεια. Και πώς τους επιτρέπει λοιπόν το κράτος? Όπως και πώς δεν επεμβαίνει η Εκκλησία? Ποια Εκκλησία? Η επεμβαίνει η Χριστιανική Θρησκεία. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Μα κύριε Ρίζο, τώρα σοβαρά κουβεντιάζεις. Πάνε να μου ανεβάσεις πάλι την πίεση. Ά, ναι, βέβαια. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Κύριε Ρίζο. Κύριε Μιχαλόπουλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για το θέμα του καναλιού 62, όπως και για το θέμα του καναλιού 67 και του Blue Sky,
τίθεται θέμα προσιλητισμού. Δηλαδή αυτοί εμπίπτουνε ή δεν εμπίπτουνε. Εσείς είστε νομικός να μου πείτε, στον άρθρο 13 του συντάγματος που απαγορεύει το προσιλητισμό και στον αναγκαστικό νόμο του 39 του Μεταξά που πάλι απαγορεύει τον προσιλητισμό. Λοιπόν, αυτά τα κανάλια παραβαίνουν και το Σύνταγμα και τον αναγκαστικό νόμο περί προσιλητισμού, τον οποίο ψευδώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον έκρινε αντισυνταγματικό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση Κοκκινάκη θεώρησε ότι ο Κοκκινάκης εκείνη τη στιγμή δεν προσιλήτιζε και ως εκ τούτου έχασε η Ελλάδα, αλλά σε σχέση με τον αγκαστικό... Δεν προσιλήτησε συγκεκριμένη περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε συγκεκριμένη, αλλά και είπε ότι ο αναγκαστικός νόμος 39 και είναι δημοκρατικός και συνάδει με τη συνθήκη της Ρώμης και τις ευρωπαϊκές και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τώρα λοιπόν εγώ επανέρχομαι. Το κανάλι 62, το κανάλι 67, το οποίο είχε σταματήσει τη σαϊντολογία κάποια εποχή που την είχατε αναφέρει τηλεφωνικώς και μάλιστα εγώ είχα κάνει την καταγγελία ότι εμφανίζεται η σαϊντολογία στο κανάλι 67, μάλιστα. Την είχε σταματήσει. Τώρα φαίνεται ότι την ξανάρχισε. Και το κανάλι το Blue Sky που εμφανίζει κάποιον αστρολόγο μεταφυσικό με το μεταφυσαγγεία. Έναν με μουσί. Όχι, πότε έχει μουσεί, πότε δεν έχει, τον Κοντομινά, με τα φυσική αντίλαλη. Τον οποίο εμφάνισε και ο κύριος Μικρούτσικος, όπως... Γιατί εμφανίστηκε προχτές και ένα στο κανάλι 5. Στο κανάλι 5 είναι η εκπομπή της κυρίας Τζούλη Πιτζούλη, ο σπασμένος καθρέφτης, η οποία έχει αναλάβει να εμφανίζει όλες τις αιρέσεις. Μα νομίζω στο κανάλι 5 επίσης του... Το κανάλι 5 παρακολούθησα εγώ προχτές έναν κύριο με ένα μουσεί, ο οποίος ανέλει εκεί πέρα τα της ψυχής και τον αγκετάλλο έτσι με μία γλυκυτάτη φωνή. Έχει πολλούς, δυστυχώς. Μάλιστα. Έχει πολλές εκπομπές οι οποίες δυστυχώς κάνουν προσιλητισμό. Μα και νομίζω στην κυρία Διαμαντάρα, η υπεύθυνη δημοσίων υποθέσεων του ΚΕΦΕ, είχε εκπομπή στο κάνει στο Blue Sky. Σας λέω ότι το Blue Sky έχει τους μεταφυσικούς αντίλαλους και έχει και τώρα και το ΚΕΦΕ. Και μάλιστα παλιότερα που πήρα επανειλημμένος για να πω ότι αυτά που λέει ο κύριος Κοντομινάς είναι όχι απλώς αιρετικά, είναι αποκρυφιστικά, με αντιμετωπίσανε, θα έλεγα... Είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει και στους Ιεχωβάδες τα κτήματα στη Στίβα, Α, όχι. Άλλος αυτός. Όχι. Ναι, άλλος. Άλλος είναι αυτός. Άλλος. Κοντομινάς είναι και εκείνος. Κοντομινάς. Καμία σχέση με τον κύριο Δημήτρη Κοντομινά. Κοιτάξτε. Καμία σχέση. Δεν πιστεύω να έχουν καμία σχέση. Όχι, σας το λέω εγώ επισήμως. Καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Είναι συνωνυμία. Συνωνυμία είναι, να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Καμία σχέση με τον Δημήτρη τον Κοντομινά, ο οποίος είναι Ελληναράς και Ορθόδοξος. Ελληναράς και Ορθόδοξος και μέγας ευεργέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ήταν από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτούς που μαζί με την αξιόλογη γυναίκα του, τη Μαρία την Κοντομινά, έκαναν αναστηλώσεις στην Πάτμο και διέθεσαν τεράστια ποσά για να μπορέσει η Πάτμος να είναι έτοιμη το καλοκαίρι, όπου έγιναν οι γνωστές τελετές για την αποκάλυψη. Πρόκειται για συνωνυμία και είναι σαφές. Συνωνυμία, να το ξεκαθαρίσουμε. Η φυσιογνωμία του, η οποία εμφανίζεται. Εδώ, επειδή φαίνεστε ότι γνωρίζετε τα θέματα. Έχει σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Γνωρίζετε τα θέματα πάρα πολύ καλά και το υποδηλώνει και η φωνή σας. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το συμπερασμά σας. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος έπαιζε ή παίζει ακόμα κοντά στο ΚΕΦΕ για την απομάκρυση, τότε έπαιζε του κυρίου του μακαριστού πατέρα Αντωνίου Αλευζοπούλου, και για τον οποίο το ΚΕΦΕ αμφιβάλλει αν είναι δικός του ή δεν είναι δικός του, και ποιο που τους είχε υποσχεθεί ότι θα τον απομακρύνει. Τη μία κάνει το ΚΕΦΕ, την άλλη έπρεπε το ΚΕΦΕ του ΚΕΦΕ. Το παρακολουθήσατε το θέμα? Ναι, το παρακολουθώ και το... Βλέπετε ότι καλό και τον κύριο Χατζηφώτη να βγει στην τηλεόραση και δεν βγαίνει, και τον Θεοφιλέστατο. Είναι πολύ δύσκολο να πιάσει κανείς τις γραμμές σας. Εγώ περίμενα. Εγώ να περιμένουμε τον κύριο. Τηλεφώναγα γύρω στα 3/4 περίπου. Εμείς θα περιμένουμε. Στο γραμμή. Συνεπώς σας τους δώσουμε την. Δεν πειράζει, ας πάρουν και αύριο και ξαναβγαίνουν και το λένε. Δεν βρίσκουν γραμμή. Τώρα βεβαίως κανένας δεν μπορεί να πει.
Πάντως οι γραμμές είναι λειτουργία ένα όλες. Ένα πράγμα που μπορεί κανείς. Τις βλέπω από εδώ. Είπατε. Οι γραμμές δουλεύουν όλες, είναι ανοιχτές όλες. Και τις βλέπω από εδώ. Περιμένουν, είναι αναμονή. Εγώ πάντως λοιπόν, βασανίστηκα μέχρι τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ήθελα να πω ότι όποιος και αν είναι αυτός ο άνθρωπος, έχει και λίγη πίστη και αδύναμο χαρακτήρα. Είναι ένας νεοϊούδας της Εκκλησίας Ελλάδος. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν γραμμές στην αναμονή, είναι μισό λεπτό. Πάρε τις γραμμές, κύριε. Να μας δώσουν το κέντρο. Ορίστε. Ναι. Τους ειδικούς αδελφούς, κύριε Μιχαλόπουλο και Ιζο, χαιρετώ. Χαίρετε. Γεια σας. Παρακολούθησα από την αρχή όλοι... Λίγο πιο την τηλεόρασή σας μειώστε, γιατί μικροφωνίζετε τον ήχο, την ένταση της φωνής. Παρακολούθησα από την αρχή τη θεάριστο αυτή η εκπομπή, την οποία παρακολουθείτε. Αλλά... υπάρχουν και πιο, εγώ θα ξεφύγω λίγο από εκεί και μην περιμένει ότι ο αδελφός Χριστό, ο κ. Μιχαλόπουλος, να πάρει απάντηση από τον κ. Χατζηφώτη. Είναι φωνή γόντος εν διαιρήμου. Λοιπόν, ούτε από τον κύριο Άγιο τον Θεοφιλέστατο και τον Άγιο τον οποίο σου υποκαλεί, διότι ο κύριος απειγόρευσε να παίρνουμε άγια ονόματα τα οποία όταν ονομάστηκε αγαθός, είπε ένας είναι αγαθός ο Χριστός. Έχω να πω το πράγμα, ο άνθρωπος έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος και πορεύεται προς το άπειρο και το αιώνιο. Εάν ως κέντρο όλη τη συνείδησή μας λάβουμε αυτές τις δύο εκφράσεις και την ερχομό του Κυρίου εδώ και τη μεγάλη του θυσία, θα πρέπει εκεί να εστιάσουμε το όλο θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί. Βέβαια, αυτά τα οποία λέτε είναι άξια, διότι οι εχθροί και το φυλαχτούν ένα πάση στιγμή. Η Εκκλησία όμως κοιμάται και κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, όχι του αδίκου, πιστεύοντας ότι τα πάντα πάνε κατευθύν και ότι ο Θεός και ο Χριστός, ο Υιός, εργάζεται για αυτή. Γι' αυτό και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Μιχαλόπουλο, ο σταθμός του θέλει μία εκπομπή η οποία να επιμάνει και να προσθέσει εκείνα τα οποία δεν λέγονται σήμερα στα παιδιά. Έχουμε δύο εκπομπές ήδη. Υπάρχουν δύο εκπομπές. Μία είναι ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο θεολόγος. Κυριακή το πρωί, το μεσημέρι, 12, τώρα είναι 11 λόγω των εξετάσεων. Και την άλλη είναι ο πατέρας Καλύβας, στις 6 το απόγευμα κάθε Τετάρτη. Αν μου επιτρέψετε δημόσια να σας πω το όνομά μου, το τηλέφωνό μου κλπ. Ο θεολόγος, ο κ. Σπυρόπουλος, Σωτηρόπουλος, δεν μπορεί να φέρει ωραίο παράδειγμα προς τον χριστιανό, τον χριστιανό ο οποίος είναι μορφωμένος, δεν υποτιμώ το βαθύ του σέβας προς τον Θεό, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσία προς τον Θεό όταν απλώς και μόνον παίρνει την Αγία Γραφή, έχει δίπλα του τον άλλο κύριο, όπως το λέμε, ναι. Άρα και θα παρακολουθώ. Και συνεχεία προσπαθούν να χτυπήσουν τους Πεντηκοστιανούς και να δημιουργήσουν πρόβλημα ότι μέσα στην Εκκλησία και μέσα στα Άγια των Αγίων που αναφέρονται τα Άγια Λόγια, ότι μεταφέρονται κακός, μέσα κακός, αυτό δεν έχει το νόημα. Θα σας πω κάτι πολύ πιο σοβαρό και δεν θα πω, λίγο την φωνή σας. Ναι, δεν θα καταχραστώ του χρόνου. Κοιτάξτε, ναι. Αν πάμε στη δαδίνη θεωρία περί εξελίξεως των όντων, κάτι έχει η τηλεόρασή σας, μειώστε τη. Ακόμα. Ή και τη φωνή σας. Καλά είναι. Καλά είναι, τώρα κάπως καλύτερα. Αν πάμε στη δαδίνη θεωρία περί εξελίξεως των όντων, η οποία έχει καταργηθεί περί 50 ετία, εδώ και 50 χρόνια, και αν τότε 150 καθηγητές, επιστήμονες, χημική, φυσική κλπ. Έλληνες κατέφυγαν να αφαιρεθεί πού από το βιβλίο της δημοτικού που αναφέρει ο άνθρωπος βγήκε από τον πίθηκο. Μάλιστα. Τι περιμένετε λοιπόν μετά από αυτά να ασχολούμαι περί αντιδεοντολογίες, χαντολογίες και διάφορες έτοιμους όταν εμείς οι ίδιοι μέσα στο σχολείο αρχικά ο καθηγητής ο θεολόγος πάει και λέει ότι
την αλήθεια τη μεγάλη, εν αρχή ο Κύριος ο Θεός επίησεν, και από την άλλη μεριά και του λέω φυσικός. Και του λέει του ναι, εντάξει. Όταν άνθρωποι θέλουν για πραγμόριο μέσα από την πάρα, από εκεί σχηματίζει τα δω και μιλάει άνθρωποι. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί περιμένουν και άλλα τηλέφωνα και πρέπει να... Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να πω κάτι στον κύριο Μιχαλόπουλο. Ναι. Εάν πράγματι, όπως πιστεύω, εργάζεται με πέρα από την ύλη για την σωτηρία των ψυχών, είμαι πάντα πρόθυμος να έρθω σε επικοινωνία. Να έρθετε, κυρία μου, και να μας πάρετε, ναι. Ναι, και να δημιουργηθεί από εκεί μια ιερή αποστολή, η οποία θα κάνει σημαντικά βήματα στην την επιμόρφωση πάνω στα χριστιανικά ιδεώδη και τη σωτηρία της ψυχής. Σας περιμένουμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Στην προσενία. Λοιπόν, νομίζω θα συνεχίσεις την ανάγνωση που πάρουμε. Όχι, σταματάω εκεί πέρα. Εγώ περιμένω να απαντήσεις. Απαντήσεις, ωραία. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ρεγερίζω, κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είστε αξιέπαινοι για το έργο που κάνετε. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά για την εκκλησία που είπε κάποιος προηγουμένως ότι θα έπρεπε να έχει κάποιον τηλεοπτικό σταθμό. Έμαθα από συγκεκριμένη πηγή ότι προτάθηκε στην Ιερά Σύνοδο ορισμένοι που είχαν χρήματα να ετοιμάσουν ένα σταθμό που θα μετέδιδε ταυτόχρονα 15 προγράμματα ανά τον κόσμο επί 24 ώρο βάσεως, χωρίς η Εκκλησία να βάλει μια δραχμή και μάλιστα να βγάζει και κέρδος, και τελικά απερίφθη. Αυτός είναι ο ζήλος της... Σας είπα, γιατί ένα σταθμός θέλει δουλειά, ε? Ακριβώς. Υπευθυνότητα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, κάτι άλλο ήθελα να πω. Είχε πει κάποιος προηγουμένως πάλι ότι αυτοί, το ΚΕΦΗ και οι άλλες παρασκευαστικές οργανώσεις, κινούνται συνήθως με δισεκατομμύρια, με μεγάλα κεφάλαια, ενώ η προσπάθεια δική σας είναι μικρή. Εγώ θα υπενθυμίσω το εξής. Όποιος είναι με το Θεό, έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Λέει η Γραφή, εν το Θεό ποιήσουμε εν δύναμη. Οι δε της Παλιάς Διαθήκης λέγαν, ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου μεγαλυτισσόμεθα. Λοιπόν, τραβάτε μπροστά, είμαι κοντά σας όλοι, και πιστεύω ότι επειδή κάνετε έργο Θεού, ο Θεός και η δύναμη του Θεού θα νικήσει αυτά τα μεγαθύρια. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και άλλες γραμμές. Παίζουμε, γραμμές. Πάρε κι άλλο. Ορίστε. Καλησπέρα, σας με ακούτε. Βεβαίως. Ήθελα το εξής, να πιάσω από την κυρία που είπε προηγουμένως ότι τι κάνει η Εκκλησία και δεν κάνει τίποτα. Μάλλον δεν έχει διαβάσει, δεν παρακολουθεί. Συνιστώ λοιπόν στην κυρία αυτή να ανοίξει τα δίπτυχα που αναφέρονται εκεί όλα τα ιδρύματα που συντηρεί η Εκκλησία. Και σε αυτό θα ήθελα να προβάλλω απλώς, γιατί τάχει το έργο του Πρεβέζης Μελετίου, αν το ξέρετε πιστεύω, Γερμανού της Ηλίας, του Ιεροθέου της Ύδρας, τον Θηβό του Ιερονύμου, εκεί με τους Ιαχωβάδες. Τι πόλεμο έχει κάνει ο άνθρωπος, θα ξέρετε. Ο Μεσσηνίας. Μεσσηνίας, ο Μονεμβασίας και Σπάρτης. Ξέρετε, λέω, κύριε Μιχαλόπουλε, να μην τους παίρνει όλους τους Βάρνα. Όχι, δεν τους πήραμε, δεν τους πήραμε, δεν τους πήραμε όλους, για όνομα Θεού. Πολύ ωραία. Δεν τους πήραμε όλους. Για το αγαθότατο σου είπε ο Κύριος, γιατί πολλοί για Χριστό μιλάνε, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο μιλάνε για Χριστό. Είπε ο Κύριος προηγουμένως για το αγαθός, αγαθότατο κτλ. Αλλά μάλλον δεν θα διαβάσει καλά που την πρωτοχριστιανική εποχή καλούνται οι χριστιανοί Άγιοι. Λέει και ο Λουκάς, κράτηστε Θεόφιλε, κράτηστε Φίλιξ. Λοιπόν, μην μένουν σε επιφωνήματα. Ένα αυτό. Και τελευταίο, ή προτελευταίο, εκεί στα κεριά στην Εκκλησία, θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι 35% πάνε στο κράτος. 8% στο Μέγαρο του Επισκόπου, 65% φεύγει, 35% μένει στην Εκκλησία. Αλλά 35% από 65% πάει στο κράτος, το ξέρετε αυτό. Είναι έτσι, πέστε μου. Δεν κανένα με εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Βεβαίως, δεν μπορώ. Κράτος, κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι, βεβαίως, λέω, το λέω. Το κράτος λοιπόν, ξέρετε λοιπόν το έργο πολύ καλά του πατρός του μακαριστού Αλεβιζόπουλου. Βεβαίως. Για το ΚΕΦΕ και τα λοιπά, παρακολουθούμε, έχουμε διαβάσει. Ναι, βέβαια. Τι πόλεμος του έγινε, και μιλάω ονομαστικά, από τον κύριο Ραφαλίδη, τον δημοσιογράφο. Τι πόλεμος θα βγάλω, το φιλόλογο αυτό του καθηγητή με τα γυαλιά, δεν θυμάμαι πώς το λένε, τέλος πάντων. Πόλεμος. Το Γεωργουσόπλο. Πολεμάμε δηλαδή, γενικά από ό,τι βλέπουμε και σε όλα τα θέματα, βάζουμε τα μάτια μας και τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περιμένουν και άλλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μιχαλόπουλε. Να πάρουμε τελευταία γραμμή και παρακαλώ το σκηνοθέτη
επειδή βλέπω θα υπάρχουν κι άλλες γραμμές, θα σας δώσει μετά κάτι δία, γιατί είναι η ώρα 11. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ πιστεύω, όπως είπε ο κύριος Μιχαλόπουλος, σαν Έλληνας με κεφαλαία, χωριάτης βέβαια, πάλι με κεφαλαία. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Είμαστε όλοι Έλληνες περήφανοι για τους προγόνους μας. Μόνο που κανένας δεν μας λέει ότι αυτοί οι πρόγονοι μας ήταν μεν χριστιανοί, αλλά δεν ήταν Ιουδαίζοντες. Ήταν σκέτοι χριστιανοί. Ούτε οι Ισουίτες ήτανε, όπως είμαστε τώρα. Όπως μας κάναν δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, από τη στιγμή που οι ταγοί του έθνους έγιναν Ιουδαϊστές, τι περιμένετε από αυτόν τον λαό? Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμα ελήφθη. Συνταυτιζόμεθα. Μαζί σας και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, άλλη μια... Θα πάρουμε. Το πάρτι και αυτή, ναι. Ναι. Κύριε Μιχαλόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να πω το εξής, επειδή διερωτάστε για τους κόλπους της Εκκλησίας μέσα και για την Ιερά Μητρόπολη. Ο κύριος Πανώτης, ο Αριστίδης, ο οποίος είναι μέσα στα προγράμματα της Εκκλησίας και βγάζει και σε πρόγραμμα Καθημερινής Βάσεως, έχει δική του εκπομπή, μέσα στο βιβλίο Τέρμα, στη σελίδα 263, αναφέρεται το εξής, ότι είναι μέλος της συμμορίας Δραγάν από τους... Γνωστό. Το έχουμε δημοσιεύσει και το έχουμε πει. Λοιπόν, γνωστά. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το γνωρίζω. Ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, άλλη μία εκπομπή για το ΚΕΦΕ, για τις αιρέσεις, έφτασε στο τέλος της. Και οφείλω να πω ότι είναι η πιο πικρή εκπομπή. Δεν μας πειράζει, μέχρι σήμερα δεν μας είχε πειράξει ούτε εμένα ούτε τον κύριο Ρίζο, το ότι μας είχαν βαθμολογήσει ως εχθρούς, το ότι μας έχουν προγράψει, το ότι θέλουν να μας κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν, ό,τι σκέπτονται, διότι όπως έχετε καταλάβει δεν είναι φιλοσοφικό κέντρο το ΚΕΦΕ. Ούτε θρησκεία είναι. Ούτε θρησκεία. Παραθρησκεία είναι. Κάνει τη θρησκεία, ούτε με θρησκεία και όλα τα συναφή. Βρέθηκε στην Αμερική κάποιος εκεί πέρα, ανεγκέφαλος. Βρήκε και κάποιος ανεγκέφαλος άλλος στην Αμερική και προχώρησε μια χαρά το θέμα. Το ποιος εξυπηρετεί η οργάνωση. Θα φτάσουμε και εκεί. Ποιοι είναι οι σκοποί και εκεί θα φτάσουμε. Απόψε λοιπόν όμως ήταν μια οδυνηρή βραδιά. Γιατί παρουσιάστηκε μέσα από το έγγραφα του ΚΕΦΕ ότι στις τάξεις της Εκκλησίας, στην ανωτάτη ηγεσία, στην Ιερά Σύνοδο ή κάπου εκεί μέσα υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει διαπλεκόμενα συμφέροντα, και μια και είναι και του Συρμού, διαπλεκόμενα συμφέροντα με το ΚΕΦΕ. Λαϊκός, κληρικός, θα δείξει. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Για να θυμηθούμε και τους γερανούς του Ιβίκου, νομίζω έτσι. Θα δείξει, θα βρεθεί. Και τότε θα γίνει το σώσε. Αυτός ο κύριος ή Μητροπολίτης ή άλλος κληρικός παζάρευε με το ΚΕΦΕ την αποπομπή του μακαριστού πατέρα Αντωνίου Αλευζοπούλου. Και το ΚΕΦΕ βεβαίως αναρωτιότανε γιατί βγήκε και μίλησε, και βεβαίως αν είναι όπως είναι βέβαια στέλεχος Εκκλησίας δεν μπορούσε να πάρει και άλλη, δεν μπορούσε να πάρει και άλλη θέση. Και δηλαδή υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, κύριε Ρίζο, πέμπτη φάλαγγα. Υπάρχει Ρουφιάνος. Όχι Ρουφγκάρντεν, Ρουφιάνος. Υπάρχει κάποιος Ρουφιάνος στις τάξεις της ανωτάτης ηγεσίας της Εκκλησίας. Και κάλεσα από εδώ τον κύριο Γιάννη Χατσιφώτη, υπεύθυνο του γραφείου τύπου, και κάλεσα και τον φιλοέστατο Δαμασκηνό Καρπαθάκη να μας πούν τη γνώμη τους. Και μην κάνει ο κύριος Χατσιφώτης ότι μας αγνοεί, διότι έχει έρθει εδώ πέρα, είναι φίλος μας, πολλές. Έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές από το σταθμό, έχει πει τα καλύτερα λόγια, έχει γράψει τα καλύτερα λόγια,
να μας πει πώς το βλέπει αυτό, να έρθει να το διαψεύσει για το καλό της Εκκλησίας. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και ο Θεοφιλέστατος, ο Καρπαθάκης, Δαμασκηνός Καρπαθάκης. Όσους πήραν εσάς, σπίτια σας, μας ακούτε, πήραν και εμάς. Η εκπομπή θα συνεχιστεί την άλλη Δευτέρα στο ίδιο μοτίβο. Το ερώτημα παραμένει και θα βρεθεί άκρη. Θα βρεθεί ποιος μίλησε για τη σαντεολογία. Ήδη ο κύριος Ρίζος δούλεψε αρνητικά στο μυαλό του. Έκανε, πήρε reverse charge στροφές ανάποδες και θυμήθηκε ποιος έχει μιλήσει για τη σαντεολογία. Θα βρεθεί και θα το παρουσιάσουμε εδώ. Μέχρι τότε, ένα να ξέρετε, ότι εμείς δίνουμε τη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, ορθόδοξε Έλληνα, σε χρειαζόμαστε. Πρέπει να γίνει πράξη το ορθόδοξο αντιαιρετικό κίνημα. Με τη δική σου βοήθεια θα γίνει, με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου θέληση, γιατί είσαι και εσύ, αυτή την ώρα που μας ακούς, ένας πολίτης από το λαό του Θεού. Και στο καλή κάτω... σας νύχτα. Και... ναι. Αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33.